Γεια σας. Χαρά σας. Και αέρα στα πανιά σας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα μαζί η Τρόικα. Καλώς σας βρήκα. Ο Χρήσανθος με αθλητικό look σήμερα. Έτσι. Ξεκίνησε η διατροφή. Δεν έχει ραντεβού. Ξεκίνησε η διατροφή. Το είπε πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Θα έχουμε δυνατότητα να πούμε τα δικά μας, αθλητικά ως επιτοπλίστων. Είμαστε και φορμαρισμένοι γιατί μαζί μας είναι και σήμερα το Arena Rapid. Συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές. Στέργιο, άρα όχι για σένα. Δευτεραθλητής. Άρα για σένα. Ακόμα είμαι πρωταθλητής. Για να γίνει πρωταθλητής. Α, ναι, ακόμη είναι. Ακόμα σωστά. Είμαι πρωταθλητής. Τύπης είσαι πρωταθλητής. Ναι. Ναι, σωστά. 100% φυσικό προϊόν. Πάρ το Arena Rapid γιατί θα βγει τρίτος χωρίς Arena Rapid. Τριταθλητή σε βλέπω. Δεν νομίζω. Και καταϊδρωμένο. Καλά. Λοιπόν, όταν κάνετε καμία μεταγραφή, μπορεί. Λοιπόν, για μέγιστες επιδόσεις μαζί σας, βέβαια το Arena Rapid να το έχετε πάντα μαζί. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι. Ιδίως εδώ στην όμορφη πόλη που ζούμε. Σωστά. Τσιμισκή και τα λοιπά. Καλαμαριά, πάω στον πεζόδρομο. Αχ, καλέ να κάτσουμε για ένα ποτό κτλ. Απόλυτα ασφαλές, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο για διαβητικούς. Μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο. Σημαντικό. Δίνει ενέργεια και ευεξία, έτσι. Δεν είναι μόνο για πίκι πίκι πόκο πόκο. Είναι και για να είστε ανεβασμένοι γενικώς. Ναι. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, επίσης πολύ σημαντικό. Το βρίσκεται στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Είπαμε μπαίνουμε και μπαίνουμε. Δηλαδή μπαίνουμε, το παίρνουμε και μπαίνουμε. Και μέσω ίντερνετ για online παραγγελίες επίσης. Arena Rapid, εκεί ψάξτε στο ίντερνετ. Και φυσικά ό,τι πρέπει για τις δύσκολες εποχές για να ανεβεί η διάθεσή μας. Το παίρνεις και μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Η Intervet είναι επίσης μαζί μας. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορή. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Live streaming, cash out. Επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Η Intervet μας στηρίζει στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Μπορείτε να παίξετε με τις προτάσεις της και ταυτόχρονα. Να παίξετε και το πιο παιχνίδι παίζουμε Κωστά. Ποιο είπαμε, το Gozo Quest. Gozo Quest. Ο Στέργιος παίζει Star Best. Στέργιο. Star Best. Easy λέω. Πες γεια στους ακροατές που μας παρακολουθούν από το live που κάνω στο προφίλ μου στο Facebook. Μην ρίξεις το Facebook. Μόνο και για ο Μάρκ. Ακούσεις όλη τη μέρα στο Facebook. Όλη τη μέρα στο Facebook. Ναι, είναι όλη τη μέρα στο Facebook. Ναι, είναι όλη τη μέρα στο Facebook. Και τώρα είσαι και εσύ, πες του. Τώρα κι αν είσαι εσύ, όντως. Μαζί μας και ο Μαρμαρίδης. Μαρμαρίδης. Μαρμαρίδης τη LGR βλέπω, Κώστα, διπλό κρεβάτι. Από 890 ευρώ, μόνο 390 ευρώ μέχρι. Μου χρειάζεται γιατί με το Arena Rapid το έσπασα το δικό μας. Ωραία. Στέργιο. Μεταφορικά. Δεν γίνεται αυτό. Και Θεσσαλονίκη. Άμα είστε ντεφορμέ, εγώ τι φταίω. Εντάξει, πάρα πολλά καταστήματα. Και στη Θεσσαλονίκη και στροφή Ωραιοκάστρου και προέκταση Νέα Εγνατία και στη Τζιμισκή και πολλά καταστήματα στην Αθήνα. Κορυφαία εταιρεία επίπλων για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το γραφείο σας και ό,τι χρειάζεστε για να. Εξοπλιστείτε. Φυσικά νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστοτική και πολύ μοντέρνα. Χωρίς προκαταβολή. Μάλιστα. Τι έχουμε τώρα από αθλητικά. Για λάκκι θα δώσουμε και σήμερα. Ναι, βέβαια, εννοείται. Αξίας 65 ευρώ με ένα απλό μήνυμα FM κενό, το όνομα του επώνυμό σας οπωσδήποτε αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Στο 54222, με καλημέρα ή χωρίς, με καλησπέρα ή χωρίς, με σχόλιο ή χωρίς, με παρατήρηση, ό,τι θέλετε, μόνο 062 λεπτά του ευρώ. Κοστίζει το μήνυμα, συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Ναι, ναι. Να κάνουμε την κλήρωση όπως κάθε μέρα, λίγο πριν τις 2. Ένα γυαλάκι 65 ευρώ από τα Opticon. Μια χαρά. Express, Παύλο Μελάντικα στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια, Πολυτεχνείο 23 στη Νέα Ευκαρπία. Όσοι στείλετε μήνυμα, κερδίζετε αυτόματα μια δωροπιταγή 50 ευρώ. Να πάτε να την εξαργυρώσετε όπως εσείς νομίζετε. Αν βρείτε κάτι που κάνει 50 ευρώ, δεν δίνετε ούτε ένα λεπτό. Αν βρείτε κάτι που κάνει 80 ευρώ δίνεται διαφορά, δηλαδή 30 ευρώ έχετε ευελιξία. Λοιπόν, αυτά. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε την ειδησιογραφία, πλούσια ειδησιογραφία, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αρχίζει η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ στα δικαστήρια, Κώστα. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε, να καταγράφουμε νίκες. Χαστούκι στον Ολυμπιακό. Χρήσανθε. Εκτός το διαιτητικό δικαστήριο έριξε ένα χαστούκι στον Ολυμπιακό. Χαστούκι στον Ολυμπιακό. Άλλα τα λες. Και σήμερα μάθαμε ότι. Με πόσο σκορ? 4-1. Κεφαλιά. 5 έχει διαιτητικό. 5, ναι. Είσαι σίγουρος? Πού είναι ο Μπαλτάκος, βγάλε Μπαλτάκο! Στο διαιτητικό έχει 3 στέριο. Εγώ ξέρω Κώστα. 3-0 υπόθεση του Άρη, από αυτό το ξέρω. Βγάλε Μπαλτάκο! Μήπως είναι άλλο διαιτητικό. Στις μεγάλες ομάδες είναι 5. Έτσι. Έτσι. Για τους πρωταθλητές. Κατάλαβες τώρα. Για τους πρωταθλητές. Μήπως είναι 2-1 στέριο. Εντάξει, γιατί είναι 3 τα μέρη. Χρήσανθε, κερδίσαμε. Ο δικαστής και 2 δικηγόροι.
Καλά, αυτό θα το κέρδισε. Φυσικά το κέρδισε αυτό. Αφού γιατί αυτό τι είναι. Αφού υπήρχε απόφαση τη Λίγκα γι' αυτό. Δεν μπορούσε να το κερδίσει. Καλά, Σέργιο, πανηγυρίζει για τα αυτονόητα. Αφού είχαν ψηφίσει τη Λίγκα, λοιπόν, και είχαν ψηφίσει οι ομάδες. Αποτελείται χρήσανθε από 5 διαιτητές. Στον Άρη ήταν 3. Διαιτητές. Οι μεγάλες ομάδες. Μήπως είναι επειδή ήταν. Υπόθεση μεγάλων ομάδων είναι 5. Μήπως επειδή ήταν 2. 3 δικαστές και 2 διαιτητές από κάθε πλευρά. Επειδή ήταν 2. Ναι. Μήπως επειδή ήταν 2 ή. Δεν ξέρω. Στον Άρη ήταν 3-0 υπόθεση του Ντουρμισάη. Από εκεί το ξέρω. Δεν είδα. 4-1. 3 δικαστές και 2 διαιτητές, μία από κάθε πλευρά. Μία ήταν η Λίγκα και μία ήταν του Ολυμπιακού. Η Λίγκα αφού είχε ψηφίσει τέτοιο. Πώς να χάσει ο Ολυμπιακός. Μη μας κουράζετε με αυτά πάλι, ρε παιδιά. Βγάλε Μπαλτάκαρο να μας πει για το Γιαννακόπουλο. Για το δικαστήριο του ΠΑΟΚ. 4-1 το σκορ. Μειοψήφισε η πλευρά του Ολυμπιακού. Για πες, τι αφορούσε αυτή η μεγάλη νίκη σας. Τι ήταν, ότι ναι, όντως, εξήγησε μας. Να μην τιμωρηθούν επειδή πήγαν στα πολιτικά δικαστήρια που όπως έλεγαν δεν είναι πολιτικά δικαστήρια. Να μην το κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι η μεγάλη νίκη τους. Να μην τιμωρηθούν. Θρύλε Θεέ μου. Πέτυχα να μην τιμωρηθούν κι άλλο. Έλαμψη αλήθεια. Έλαμψη αλήθεια. Ποιο άλλο είναι. Ότι πήγε στα διαιτητικά δικαστήρια, στα πολιτικά. Για πες και τι έγινε. Με την Ξάνθη που πήγε. Ποια είναι η απόφαση του διαιτητικού του πολιτικού δικαστηρίου που μπήκε στην ουσία της υπόθεσης. Με την Ξάνθη. Ποια δεν είναι. Με φορά Ξάνθη. Για το θέμα αυτό είναι. Δεν με φορά καθόλου. Δεν σε αφορά Ξάνθη. Και στις 6 Ιουλίου θα έχουμε την εκδίκαση στο ΚΑΣ. Για αυτούς που βιάστηκαν και πανηγύρισαν ότι δεν ήταν η υπόθεση του Πινάκιο και πάει από Σεπτέμβριο και από Οκτώβριο. 6 Ιουλίου η εκδίκαση του ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ, ε. Τελικά η Ξάνθη πήρε παράταση αλλά 4 ημερών. Μέχρι τις 26. Τα χέρια σου φαίνονται στο live, αγόρι. Μέχρι τις 26. Πώς θα γίνει η σκηνοθεσία. Α, μάλιστα. Ιουνίου, 6 Ιουλίου λοιπόν θα έχουμε την εκδίκαση της υπόθεσης. Άρα περιμένουμε την απόφαση από 7 μέχρι 19 Ιουλίου, χρειάζεται να λένε οι πληροφορίες. Άρα θα ξέρουμε. 7 με 19. Ναι. Ήδη μπορεί να γίνει μετά 20. Όχι. Εντάξει. 7 με 19 τι θα ξέρουμε. Άντε να βγει. Να μπει στην ουσία τόσο γρήγορα. Τελειώνουμε. Ναι. Το ΚΑΣ. 6 του μηνός έχει εκδικαστεί. 6 και 7 θα βγάλει απόφαση. Δεν πρόκειται, Στέργιο. Είναι σίγουρο. Του 21. Δεν υπάρχει περίπτωση, Στέργιο. Υπάρχει, είναι κατεπήγον το θέμα γιατί αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να το κάνουν πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. 1800 σελίδες μέχρι να τις διαβάσεις, τι είσαι, πώς το λένε, ο Χρυσοχοίδης. Όταν γίνεται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αυτή η ανάγνωση μια εβδομάδα, είναι κακό. Όταν γίνεται από το ΚΑΣ, είναι καλό και πρέπει. Ο Χρυσοχοίδης είναι που διάβασε και υπέγραψε το μνημόνιο. Θα ξέρουμε λοιπόν μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Καλά, δεν είναι σίγουρο αυτό. Αυτό λέει η πλευρά του ΠΑΟΚ. Εκδικάζεται στις 6, αυτό είναι το σίγουρο. Ότι εκδικάζει στις 6. Τώρα μετά που θα βγάλουν απόφαση θα το δούμε. Θα βγάλουν, Χρυσάδη. Μακάρι να βγάλουν για να τελειώνει και αυτό το παραμύθι περί ουσίας. Όπως στην ουσία μπήκε το διοικητικό εφετείο και η Ξάνθη μείον 5 οριστικά για την υπόθεση τη μία από τις δύο. Στέργιο. Που θα τις έπαιρνε πίσω τους βαθμούς όπως γράφατε όλοι. Στέργιο. Τελικά δεν τους πήρατε πίσω τους βαθμούς. Που γελούσαν όλοι με το κατηγορητήριο. Ναι. Έχει αλλάξει ο άλλος. Θέλει να φύγει από την Ξάνθη. Στην Κομωτινή λέει να παίξει. Θα είναι η μοναδική Ξάνθη που θα παίξει στην Κομωτινή. Πω ρε φίλε. Δηλαδή η Μάρτον. Ναι, αλλά είναι σκευωρία. Για ένα ξενοδοχείο. Είναι σκευωρία. Αλλαγή δήμου ζήτησανε. Όχι νόμου. Λόγω του κονοροϊού. Για τον κονοροϊό, όχι για τίποτα άλλο. Όχι. Άλλαξαν. Εν τω μεταξύ, πρόσεχε. Όλα όσα έλεγε ο Ολυμπιακός, ότι γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, όλα αυτά τα αλλάξανε. Γιατί, αφού δεν ήταν με μετά. Άσε μας και εσύ του Ολυμπιακού φίλου. Του Ολυμπιακού φίλου. Ναι, όντως έχει δίκιο. Τα βρήκαμε με Καρυπίδη και Μαρινάκη Ποκούγιας γιατί έχουμε ιδέες για το ποδόσφαιρο. Δεν είπε τη λέξη τα βρήκαμε. Είπε ότι έχουμε κοινές ιδέες για το ποδόσφαιρο και συμπλέουν. Ναι, δεν κατάλαβα. Εδώ συμπλέζει με το χάρτινο. Όχι, ρε φίλε, να συμπλέζει με τον Ολυμπιακό τώρα. Άσε μας και εσύ τώρα. Ο Κούγιας το είπε, δεν το είπε ο Καρυπίδης. Ναι, αλλά χάρτινο. Δεν το διέψευσε ο Καρυπίδης. Με το χάρτινο που του κλέψε το πρωτάθλημα εδώ μέσα. Δε αυτό γίνεται. Με αυτού συμμαχία. Βάση πολιτική πρόσκαιρη για μια ψηφοφορία. Και μα βάση πολιτική πρόσκαιρη για μια ψηφοφορία. Εντάξει, έτσι εντάξει, οκ. Okay. Ξαναλέω, το είπε ο Κούγιας. Για να ψηφίσουμε τον Κούγια εμεί τον Καρυπίδη. Βγάλε Κούγια. Βγάλε Κούγια. Θα τον βγάλω κάποια στιγμή όταν είναι να πάρει την έννοια. Κούγια δεν θα ψηφίσει, έτσι και αλλιώ θα ψηφίσει. Κούγια θα ψηφίσει. Ποιο ψηφίσει, τον Μπουτσίκαρη. Ούτε τον ξέρει τον Μπουτσίκαρη εσύ και τον ψηφίσει. Αυτό είναι αλήθεια. Ούτε ξέρει ποιο είναι. Πολύ καλό κύριο. Το παιδί, δεν το ξέρουμε. Επειδή τελειώνει σε Άρη το επιθετό του και αυτό τον ψηφίσει. Έχει μια ελπίδα. Μπουτσίκαρη. Ωραία, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Δεν υπάρχει κάποιο κοινό μέτωπο. Απλά τυχαίνει να τα βρίσκουμε με το Μαρινάκι και τον Καρυπίδη. Έχουμε εδώ και καιρό να τα βρίσκουμε. Τυχαίνει, όχι, τα βρήκαμε. Τυχαίνει, όχι, τυχαίνει. Έχει διαφορά να τα βρίσκουμε με το τα βρήκαμε. Έχει διαφορά. Έχουμε εδώ και καιρό κοινέ ιδέε για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό κακό, ειδικά από τη στιγμή που θέλουμε το καλό του αθλήματο στην Ελλάδα. Ορίστε. Συγγνώμη, αλλά όταν ο Κούγιας πέρσι που πήρε τον Ουάρδα και τον αυτά τα ίδια τα λέγει για το Σαββίδι. Τότε λέγατε να αναγνώριση του Ιβάν από τον Αλέξη και τέτοια.
Ολυμπιακός και καλό του αθλήματος δεν υπάρχει στην ίδια πρόταση. Καλά, ούτε πάω και εκείνο και καλό του αθλήματος υπάρχει στην ίδια πρόταση. Λέω. Το ότι πλην μια ομάδα, μια πόλη. Σε ενδιαφέρει να είσαι μόνο και μια τζατζίκη. Το ότι πλην αλλαχή των εξαιρέσεων έχει καλέ διατησίε με ξένου διαιτητέ, αν εξαιρέσει το παλικάρι που του τα πιέσανε. Εντάξει. Τα μέζεα. Οφείλεται στον Πάο, Κρυσάνδε. Δεν οφείλεται σε κανέναν Πάο. Κάνει λάθο. Οφείλεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η εξυγίαση ήρθε με του ξένου. Δεν έκανε δίκιο. Έχει δίκιο. Τι? Ήρθε η εξυγίαση. Ήρθε η εξυγίαση. Σαν τον Ιταλό που μέσω χαριλάω εδώ στο μουφ απέναντι στον Τζαρακάκη. Λοιπόν. Πλην αλλαχή των εξαιρέσεων σου. Εντάξει. Δεν σου είπα ότι είναι όλες τις... Εδώ εσείς φωνάζατε ότι ο Ελβετός είναι στημένος στο ένα μάτς, ναι. Ο άλλος δεν κάνει. Είχε με παίξει την τη Ιουβέντους. Ό,τι σφυρίζει ανάποδα είναι στημένο. Η UEFA έστησε η ξένη της UEFA στις ανταμάτσες των Άγιαξ. Αν είσαι άμπαλος, κρίζεις να δεκτήκες. Εγώ είμαι άμπαλος. Τώρα γίνεις και άμπαλος. Άμπαλος είναι όποιος έφερε το Χατσερίδη, το Ζαμπά, τον Στοχ. Αυτή είναι η άμπαλη. Όχι, εγώ και τον πλήρωσα 1,5 εκατομμύριο. Το πολύ πολύ, εγώ να πω καμιά μπουρδα στο εδώ, ναι, και να επηρεάσει την εκπομπή. Άμπαλος είναι αυτός που πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο για το Χατσερίδι, όχι εγώ. Στέργιο. Στέργιο. Και δεν το λέτε κιόλας ότι είναι άμπαλος. Πείτε τον άμπαλο αυτόν. Αυτός είναι άμπαλος. Δεν είναι τα λεφτά. Εντάξει, εγώ δεν είπαμε τα δικά μου τα λεφτά. Τα λεφτά μου αγοράζω και την κυρά μου, Χρυσάδε. Ναι, αλλά είναι άμπαλος. Δεν το λέτε όμως εκεί ότι είναι άμπαλος. Άμπαλος είναι. Αυτός που έφερε το Χατσερίδι είναι άμπαλος. Ή κάτι άλλο. Προτιμήστε, τι από τα δύο είναι. Όπα, παιδιά, παιδιά. Ό,τι είναι από τα δύο. Εγώ λέω ότι είναι άμπαλος. Όχι εγώ. Ευτυχώς έχω μια χαρά είμαι. Έχει έναν πρόεδρο που ξέρει από ποδόσφαιρο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν σε επιλογές του. Φαίνω παίκτες με 100 χιλιάρικα. Να διαφυλάσσει. Πάμε στο ρεπορτάζ και αφήστε μια κλοπή. Μια κλοπή που έγινε αποδεδειγμένα και δεν υπάρχει καμία, μα καμία. Αποδεδειγμένα από την ελληνική αστυνομία. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του Καρυπίδη ή οποιοδήποτε άλλο. Επειδή εσείς θέλετε να πετάτε συνέχεια σπόντες ή οτιδήποτε άλλο για να, πλείτε την εικόνα του, άλλοι με payroll, άλλοι μόνο για την πλάκα για να αναπαράγετε αυτά τα ζητήματα, πρέπει να είστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Γιατί αν σε καλέσει η εισαγγελέα Στέργιο και σε ρωτήσει, ξέρεις κάτι για την υπόθεση και αφήνεις υπονοούμενα για τον κύριο Καρυπίδη, θα πεις όχι στον εισαγγελέα. Όχι θα πεις. Έχω ενδείξεις θα πει. Δεν θα πει ούτε αυτό δεν θα πει. Γιατί αν πει ότι έχει ενδείξεις, θα πρέπει να τις παρουσιάσει και να τις αποδείξει μετά τις ενδείξεις. Θα πει αφού ο άνθρωπος είναι ξαδερφός του. Το ξέρουμε ότι ο πρόεδρος είναι. Αυτός που έχει το μάθημα την υπογραφή είναι. Αυτό θα πει. Άρα στο δικό το κεφάλι πήγε. Ναι, θέλω να σου πω τι μπορεί να πει. Τι μπορεί να πει. Υπέθεσα θα πει. Είναι σαν τον κίνδυνο. Σαν τον κίνδυνο για την αδειοδότηση, Κώστα. Χωρίς να θέλω να τον θίξω, θα πει. Απλήρωτοι οι παίκτες του Άρη, λέγανε, Κώστα. Τέσσερις και πέντε μήνες απλήρωτοι οι παίκτες του Άρη. Αλλά πήρε κανονικά άδεια. Ο Άρης ήταν πληρωμένοι. Θέλω να δείξω τον κύριο Καρυπίδη, τον οποίο σέβομαι περιόριστα για το έργο του ποδόσφαιρο. Το θεωρώ μπακάλικο, κύριε Πρόεδρε, να δίνει τα λεφτά εις πράξη των 300.000 στον ξάδερφο που θα φέρει σπίτι. Δεν τα πήρε ο ξάδερφος, τα πήρε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Όπως τα έπαιρνε κάθε φορά. Όπως τα έπαιρνε κάθε. Εκεί τι σημασία έχει αυτό που είναι εξάδελφος. Και ο Γκαγκάτς είναι γιος του μπαμπά. Τι σημασία έχει που είναι εξάδελφος. Εντάξει τώρα. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε ο μεγαλομέτωχος του Άρη να ήξερε ότι υπάρχουν και εταιρείες που παραλαμβάνουν τις πράξεις. 15 Αυγούστου όχι. Ήθελε, το κάνανε λάθος. Αποδεδειγμένα. Έκανε λάθος. Και το πλήρωσε. Γιατί πήγε στην τράπεζα 16. Αν κλέφτε έστω και καθυστερημένα. Μπορεί να έχουν βρεθεί κιόλα. Αυτό είναι θέμα τη αστυνομία, παιδιά. Ή κάποιον φίλο μας. Ή κάποιον φίλο μας. Γιατί με δύο τρόπους τα βρίσκεις αυτά. Οπότε... Ή με την αστυνομία ή με κάποιους φίλους. Οπότε Στέργιο μπορεί να το έχουμε λύσει ήδη. Οπότε, το θέμα. Οπότε Στέργιο, ξέρεις, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Δεν πρέπει να βγει προς τα έξω ότι το έχετε λύσει. Γιατί δεν έκανα αναφορά, σας δώσουμε. Αναφορά σας δίνουμε. Τον κόσμο του Άρη σε μένα. Ο κόσμος του Άρη δεν ανησυχεί. Μόνο οι παοξίδες το λέτε αυτό το πράγμα. Πάλι θα τραβάς βίντεο εσύ. Τι θα γίνει, ρε φίλε. Του Λίμπερο τη σελίδα το έβαλα τώρα. Μπράβο, Κώστα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τι άλλο έχει επικαιρότητα εκτός από την τεράστια αυτή νίκη. Καμιά νίκη στο ποδόσφαιρο θα κάνετε. Στο ποδόσφαιρο θα κάνετε. Καμιά νίκη θα κάνετε. Καμιά μεταγραφή, τίποτα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, επικαιρότητα, μας πεις επικαιρότητα για πάω. Πάει να παίζουμε σε επικαιρότητα. Ναι, πες μα. Στέργιο, εσύ. Πάω. Θες να πω εγώ. Εγώ λέει. Άσε να πω εγώ. Λοιπόν. Τι έχει, εγώ τι γίνεται. Δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάει. Ναι. Ωραία. Ωραίες συνάντησες του κύριου Αυγενάκη με τον κύριο Κούγια. Αυγενάκης Κούγιας. Παραμονές των εκλογών της Σούπερ Λίγκας. Μίλησαν, που λέτε παιδιά, για το Αλκαζάρ. Ναι. Δεν θα μπορούσε να πάει. Και βγήκε να... και ανακοίνωσε από Στέργιο, δηλαδή δεν πραγματικά. Μπορούσε, να δεν μπορεί, δηλαδή, άμα θέλει να κάνει κάτι με αυτό. Συγγνώμη, δεν μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο. Πρέπει να κάνει συνάντηση από την τοπία από κοντά. Πήρε την ευλογία. Ποια ευλογία, αφού φεύγει ο Αυγενάκης, υποτίθεται. Μέχρι να φύγει όμως.
Τι θα κάνει στη Super League δηλαδή, μοιράζει χρήμα. Τι μπορεί να κάνει στη Super League, για πείτε μου λίγο δηλαδή, για να καταλάβω. Στην ΕΕ την ελέγχει. Στη Super League τι μπορεί να κάνει. Είναι κίνηση εντυπωσιασμού από τον Αλέξη για να δείξει ότι έχει μαζί του και την κυβέρνηση. Μπα και πάρουμε κανένα τηλεοπτικό, κανένα χρήμα, κανένα μια χορηγία, κανένα ΟΠΑΠ, κανένα αυτό. Κανένα ψήφο. Σου λέει, εγώ έχω διάβλο. Παιδιά. Και ο άλλο, και ο Λισάνδρο έχει. Μελισανίδη είναι ο Μελισανίδη. Και ο Ιβάν έχει. Εντάξει. Ολόκληρη τροπολογία ψηφίστηκε. Εντάξει, το έκανε ο Κούγιας, παιδιά. Τι να κάνουμε. Όλοι έχουν. Περίμενε λίγο. Θε να μου πει ότι ο Κούγιας έχει πρόσβαση στον Αυγενάκη και δεν έχει ο Αλαφούζος με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, Χρυσάδε. Α, δεν ξέρει. Απλά δημιουργούμε εντυπώσει. Όπως όμως ο Λευτέρη Αυγενάκη δέχτηκε τον κύριο Καραπαπά και τον κύριο Μόραλι μία μέρα αυτό ήταν πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Καλό θα είναι, θα μου πει τώρα θα βάλει μυαλό. Δεν θα βάλει. Άρα δεν πρέπει να συναντηθείτε ποτέ, ρε φίλε, ο υπουργός με κανέναν. Μπορούσε, Χρήστανε, κατά την άποψή μου, ταπεινή να συναντηθεί τη Δευτέρα για το Αλκαζάρ. Γιατί, ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Λάρισα ΠΑΟΚ παίζει. Όχι, τίποτα. Γιατί, Επειδή θα έχει εκλογές στην Σούπερ Λίγκα. Αυτό θα βγει ο Μπουτσίκαρη. Είναι μετρημένα τα παιδιά. Τι σαν ανησυχεί, όλο. Χρήσα Θεάπαλο είναι αυτό που έφερε τον Ντουάρτε, λέει ο φίλο μα. Φυσικά εδώ. Και είναι άμπαλο. Στο live του Λίμπερο, φυσικά. Και κάντε μηνύματα από κάτω. Όχι απλά άμπαλο. Κάτι παραπάνω είναι, γιατί πήρε και τα διπλά λεφτά ο Ντουάρτε από ό,τι έπαιρνε. Φυσικά και είναι άμπαλο. Φυσικά. Όχι απλά άμπαλο. Χειρότερο από άμπαλο. Εδώ βέβαια να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι όλε τι μεταγραφέ που κάνουμε πρέπει να βγαίνουν και όλε. Παρ' όλα αυτά στον Άρη. Να το θέσουμε αυτό σε ελαφρυντικό. Παρ' όλα αυτά στον Άρη. Είδαμε ποιοι ήρθανε. Και έρχονται με 150 και 200. Ο Ντουάρτε λοιπόν που ήρθε με 300 είναι αποτυχημένη μεταγραφή. Αλλά το έχουμε πει σε όλες τις εκφάνσεις και έχουμε ξεφωνήσει αυτόν που τον έφερε. Εδώ δεν ακούω να ξεπέφτει ξεφωνητός αυτόν που έφερε το Γατσερίδη. Με τις Ουκρανικές καλαμίδες. Που δεν είναι Ρώσος, αλλά είναι Ρώσος. Ναι. Εντάξει. Περί αμπαλοσύνης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με τι θα ήσουν ευχαριστημένος, Χρήστανθε, εσύ πέρα από κριτική ότι κακώς ήρθε ο Γατσερίδης. Δεν υπήρξε ποτέ ότι είχε κακό βράχο. Όχι, να τον πείτε άμπαλο. Όλη η κουβέντα ξεκίνησε γιατί πολύ εύκολα με να μην πες άμπαλο. Ναι, αν δεν είδες την. Δεν το λέτε άμπαλο. Την κάψα του διαιτητή να περάσει ο Άγιαξ. Είσαι άμπαλο, συγγνώμη. Την κάψα του διαιτητή να περάσει ο Άγιαξ. Στο πανελτικό, ναι. Όχι, εγώ. Εσείς είπατε ότι φέρατε του ξένου. Εσείς προσπαθείτε, άκουστε ρε. Προσπαθείτε να μας πείσετε ότι κάνατε κάτι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ το μόνο που κάνατε είναι να εξυπηρετείτε. Δεν με νοιάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, Χρυσάδε. Εσύ είπες ότι μας έφερε ξένος διαιτητής. Δεν το είπα εγώ. Σώθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο από εσάς. Περνάτε ένα παπατζιλίκι τέτοιο ότι εσείς φέρατε τους ξένους διαιτητές, ενώ είναι ένα τεράστιο παπατζιλίκι αυτό. Οι ξένοι διαιτητές ήρθαν γιατί δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Ενώθηκαν όλες οι ομάδες εκτός του Ολυμπιακού. Ο Άρης μαζί σου ήταν στο κομμάτι αυτό με τους ξένους διαιτητές. Και είπε θέλω ξένους διαιτητές. Αλλά όταν ο Άρης ζήτησε ξένους διαιτητές στα παιχνίδια του με τον Ολυμπιακό και τα λοιπά, που το ζητούσε επίμονα και με σένα και εσύ έκανες μικροπολιτική ότι το ζήτησα πριν το μάτς το ένα και μετά το μάτς το άλλο, και γιατί το είπες και μετά το μάτς το άλλο, αυτό έκανες. Ναι. Όταν τώρα ζητάω ξένους διαιτητές για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ και τα λοιπά, δεν βλέπω να βγαίνεις να φωνάζεις. Δεν λες τίποτα. Και ζητάω και κόσμο τώρα. Σωστά. Και θα πεις για τον κόσμο. Είσαι μια ομάδα λαού. Γιατί δεν βγαίνει να πει να έχουν γίνει. Εχθές δεν είπα για τον διαιτητή ότι καλό σου θέλει και ο Άρης για την Άκη τον διαιτητή. Εχθές το έλεγα. Εσύ ναι. Ο Πάοκ. Με μένα μιλάς. Ο Πάοκ λέει. Λοιπόν. Λέμε ότι πάει Πάοκ και πέσει. Και ο Ιντέγε λέει δεν ήταν καλή επιλογή, λέει ο Ιορδάνης. Χρήσανθε. Εντάξει, ο Ιντέγε δεν θεωρείται μεταγραφή πατάτα. 9 γκολ έχει βάλει, 10 με το κύπελο. Ο Ντουάρτε λέει να πάρει αρένα Rapid για να βελτιωθεί η φυσική του κατάσταση. Καλό γράψτε αυτό. Πολύ καλό, στείλουμε. Φίλε. Πολύ μπράβο, καλό. Ναι, όντως. Όντως. Σωστά. Βρήκες και το σημείο της κάμερας, Κώστα. Μπράβο. Καλά, τι να ακούσει, ρε φίλε. Πέξε γέλασε. Σκηνοθέτη. Εδώ κάνουμε εκπομπή που ξεσκίζει τώρα. Θα σας κάνω και εδώ. Ναι. Και θα σας κάνω και εδώ πίγκι πόγκι. Λοιπόν, ναι. Άλλο. Τι άλλο θες. Θα σας πω και μπασχετικά μετά. Να μας πάλι θα σας δώσω ειδήσεις. Πες, αμήνα έχεις να μας πεις. Τι λες. Πιο πολλές είπε ο Καράγκουτης την άλλη φορά, παρέσει. Πρώτα εδώ ακούγονται ειδήσεις και μετά αναπαράγονται. Και μετά αλλού. Και μετά ακούνε τι λέμε και τους βγάζουν μετά. Λοιπόν. 4.30 είναι σήμερα τηλεδιάσκεψη της Λίγκας. Αυτό γιατί είναι τώρα. Για τον κόσμο. Καλά, συγγνώμη, δεν υπήρξε. Για το 20%. Δεν υπήρξε απόφαση ομόφωνη για το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί το ξανασυζητάμε τώρα. Γιατί δεν προχώρησε αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί η κυβέρνηση λοιπόν δεν το προχώρησε. Γιατί η κυβέρνηση λέει όχι. Δεν είπε όχι. Το λέει έλεγε αμέσως. Το λέει αμέσως. Ας έλεγε όχι τουλάχιστον να το ξέραμε. Δεν λέει ούτε όχι ούτε ναι. Τι περιμένουμε να περάσει το Άρης ΑΕΚ. Το λέει αμέσως.
Δεν φωνάει εσύ τώρα γιατί είναι Ολυμπιακό πάω. Κάνει τα πάω Ολυμπιακό, θα ούριαζε. Ότι ο Αυγενάκη δεν έχει αποφασίσει. Και με κόσμο ή χωρί κόσμο χρήσατε. Θα αποκλειστεί. Τρίμπαλο. Κατέγραψε τώρα που το είπε, θα αποκλειστεί. Πάω Χάρη Καφτατζόγλιο. Πάω Χάρη Καφτατζόγλιο. Κώστα δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Άρης Ολυμπιακός είναι ο τελικός. Εδώ, εδώ βάλτε στοίχημα. Εδώ, ακούγεστε όλοι. Εγώ λέω ΠΑΟΚ Άρης. Εσύ Στεριό. Εγώ έχω την αίσθηση Κώστα ότι πάμε για ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Δεν χαλούσε ποτέ. Με την κατάληξη γνωστή. Με την κατάληξη γνωστή. Μάνταλε. Μάνταλος. Μάνταλε. Κουβαλτή. Σε χρήσανθε εσύ. Άρης Ολυμπιακός. Λοιπόν, όποιο βρει το ζευγάρι. Είπαμε τρία διαφορετικά ζευγάρια. Όποιο βρει το ζευγάρι. Οι άλλοι δύο του πληρώνουν ένα τραπέζι. Συμφωνείς, Χρυσάθε? Εγώ συμφωνώ, Στέριο συμφωνεί. Δεν έχω θέμα. Δεν έχω. Να, τελειώσαμε. Δεν έχω το παραμικρό θέμα. Και επειδή όπως βλέπετε είμαι σε καλή φυσική κατάσταση, όπως λέει ο φίλος, φοράς λέει μπλουζάκι, λέει Detroit Pistons για να δείξεις, λέει ότι πάχινες. Γι' αυτό σας προειδοποιώ ότι είμαι σε φόρμα αυτή την περίοδο και γαστριμαργικά. Οπότε, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, Στέριο. Βλέπω να πληρώνεις. Βλέπω να πληρώνομαι μάλλον, να κερδίζω. Πάω Κάρι στο Καφτατζόγλιο που ακόμη δεν έχει ταρτάν. Χρήσαν δεν φτάνει ρε φίλε, πες τουλάχιστον ότι είσαι πρώτα αντιπαοξής και μετά Άρης, μας κουράζει καθημερινά με το κόμμα της καυτερότητάς σου, Στέριο κουράγιο στηρίζουμε να ξέρεις. Φίλε... Πούσι, σίγανο παπαδιά, μεγάλη είσαι. Είμαι, ναι. Είναι, ναι. Είμαι. Slow priest και τα λοιπά. Συγγνώμη, τι θέλετε, θέλετε τίποτα, καμιά ξενέρωτη εκπομπή? Δεν θέλετε να είμαστε original όπως είμαστε στην καθημερινότητά μας? Μα δεν πρέπει να είμαστε όλοι yes men και... Και δεν καταλάβω, ο Στέριος είναι ΠΑΟΚ, ναι. Εγώ είμαι Άρης. Ο Στέριος είναι αντι-αριανός και εγώ είμαι αντι-ΠΑΟΚΣΙΣ, όπως λέτε. Όχι, όχι, δεν είναι που σωστό. Δεν ισχύει. Δεν είναι σωστό να είσαι αντί. Δεν τελείωσα. Θα είσαι Άρης. Όχι, δεν τελείωσα τη φράση, αλλά πετάχτηκες. Ναι, στα μάτια σας είμαι αντι-ΠΑΟΚΣΙΣ. Εγώ θεωρώ ότι λέω την πραγματικότητα, την αλήθεια. Αν τώρα ό,τι λέω εσύ το θεωρείς αντι-ΠΑΟΚΣΙΔΙΛΙΚΙ, επειδή εγώ κατά την άποψή μου λέω την αλήθεια. Κατά την άποψή σου, καλά το είπες. Κατά την άποψή μου. Λες την αλήθεια σου. Την αλήθεια μου. Ναι, ωραία. Η οποία συνήθως είναι και η αλήθεια πραγματική, η κανονική. Στέριο. Αυτό αποδεικνύεται. Λοιπόν, από τις περιστάσεις. Χαιρετισμού στη Στοκχόλμη, στον φίλο μας που στέλνει μήνυμα. Στοκχόλμη. Στοκχόλμη. Ελπίζω να ανοίξουν γρήγορα αεροδρόμια αυτά, παιδιά, να κατεβείτε, να έρθετε να δείτε. Ανοίγουν, 30 Ιουνίου. Να δείτε λίγο ήλιο. Θα έρθει η κοπέλα του Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν βλέπω να φεύγει όμως. Η κοπέλα σε έρθει. Μακάρι, λένε στον Άρη. Να φύγει. Βέβαια. Γιατί? Για να γλιτώσει το συμβόλαιο. Αφού ήταν μια μπακάρα που είναι έμπειρος και πάνω κάτω σε όλη την πλευρά και αυτά. Ο Βίκινγκ. Δεν το λέμε για αγωνιστικούς λόγους. Για άλλα πράγματα θέλουμε να φύγει. Κώστα. Έκανα πρέπειες. Τι? Έκανα πρέπειες. Όχι, δεν με απασχολεί. Τότε τι για άλλα πράγματα. Βγήκε και ξεφώνησε τον προπονητή. Αν εσύ θεωρείς ότι ένας ποδοσφαιριστής επαγγελματίας. Καλά, και γι' αυτό δεν φεύγει ένας παίκτης τώρα. Που βγαίνει και λέει ότι ο προπονητής δεν με βλέπει και βάζω γκολ στην προπόνηση, αλλά οι άλλοι. Χρυσανθέ. Ποιος είσαι, ρε αγόρι. Άμα τα καμιά παιχτάρα θα το κάνατε μούχτη. Τώρα που είναι ουκαιά. Αν ήταν το καμιά παιχτάρα, θα ήταν μία παιχτάρα. Και θα βάζαμε και αυτή την παράμετρο στο τραπέζι. Πάντα αυτές οι ιδιαιτερότητες, αν την κάνει ο Ρονάλντο, το υπολογίζει διαφορετικά. Άμα του κάνει ο Χατσερίδης. Ο Χατσερίδης. Άσχετη. Φυσικά. Και αν πήγαινε ο Βιερίνια και έδινε τις επικαλαμίδες, δεν θα βγαίνει ο Γιώργης να τον ξεφωνήσει. Το Χατσερίδη βγήκε και τον ξεφώνησε. Σα του αδειάζει αυτού. Ποιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί φτάσαμε ήδη στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Και βεβαίως μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για τα γυαλιά που έχουμε και σήμερα. FM κενό, ονοματεπώνυμο, γυαλί ή διαγωνισμό ή Opticon Express. Το στέλνετε στο 54222. Εύκολο. 54222. Και με χρέωση μόλις 62 λεπτά του ευρώ, συμμετέχετε στην κλήρωση, θα γίνει 2 παρά 1 και ο νικητής θα κερδίσει ένα γυαλί, μια γυαλάρα 65 ευρώ. Και όλοι όσοι στείλετε μήνυμα, επαναλαμβάνω, όλοι όσοι στείλετε μήνυμα, κερδίζετε δωρεπιταγή 50 ευρώ. 50 αρέας δηλαδή. Τσεπάτος, Opticon Express και γυαλάτος μετά. Και τσεπάτος και γυαλάτος. Και δηλαδή, γυαλάτος, ναι, δίνεις και ένα δεκαρικάκι ακόμα άμα βρεις ένα γυαλί καλό. Και με ένα δεκαρικάκι παίρνεις γυαλάρα. Έτοιμο η συνομιλία. Παρέτηση Νικάκη στην ΕΟΚ. Πώς, πιανό? Ποια ΕΟΚ? Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε, δεν είναι τελείως ΕΟΚ. Πώς, Νικάκη? Ο Νικάκης είναι πρόεδρος της Ένωσης Καλωθουσιακών Σωματείων Αγρενίου Βορειοδυτικής, τέλος πάντων Στερεάς Ελλάδας εκεί. Και μάλωσε με τον. Έτσι γράφουν, δεν ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο. Εγώ το διάβασα αυτό. Μα το λέω, μάλλον σε λέω. Τώρα μας τα λέει ο συναδελφός. Μα δεν πρόλαβα, σας είπα να σας πω ειδήσεις. Καληνύχτα, πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα στην αρχή.
Χωρίς επιστροφές και με δωρικό τρόπο θέτω εαυτόν εκτός κινήματος. Επειδή δεν εστερνίστηκα ποτέ το αποθανέτω η ψυχή μου μετά τον άλλο. Καλή επιτυχία. Κατεβαίνω από το καράβι λόγω ναυτίας. Προτιμώ να πέσω στα βράχια μόνος μου. Έλα μια δραμαμίνη να σου δώσουμε. Περίμενε, γιατί τώρα να μην σχολιάσουμε. Μετά να πούμε να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος. Επειδή ξεφωνεί το Βασιλακόπουλο, πετάγεσαι. Φυσικά εννοείται. Τουλάχιστον την ίστατη στιγμή επέτρεψε να αποβιβαστεί και το υπόλοιπο πλήρωμα. Τους χρειάζεται η μπασκετική οικογένεια. Σε έβλαψαμε. Επί 40 χρόνια γνωριμία μας και δεν θα ταχτώ ποτέ φραστικά απέναντί σου. Μονολότι πριν τρεις μέρες στο γραφείο σου με πέρασες γενναίες 14. Δεν άρχιζα τέτοιες μεταχείρισεις. Δεν τα είπα αυτά, Κώστα. Πού ξέρω εγώ με στο γραφείο τι ήμουν. Οι εξελίξεις δεν μπορούν να περιμένουν ούτε εγώ να μένω δρανής. Κάτσε ρε Κώστα. Αφού ο Χρήστος μου μιλάει, ρε. Απορίες πολλές. Σιγά θα έρθει και διαβάζει τον εθνικό ύμνο τώρα, μωρέ. Δεν πρόλαβα να τις ρωτήσω. Κάνω όμως πρώτο το βήμα για να μην έχω την τύχη του Λαζαρίδη, του Παταβούκα, του Μελέτου, του Θεοδωρόπουλου και αρκετών άλλων. Φυσικά. Έπεσαν στις συμπλεγάδες όρνηθες. Καληνύχτα, πρόεδρε. Τόσο άσχετος είναι, συμπλεγάδες όρνηθες. Άκου λίγο όρνηθα. Ο άσχετος. Πάρ' τον λίγο όρνηθα τηλέφωνο να βγει στην εκπομπή. Ποτέ. Δεν έχω τηλέφωνο του κατά κάκι. 6-9, γράψε λίγο. Συμπληγάδες όρνηθες δεν υπάρχουν, κύριε Νικάκη. Πώς εισαγωγικά το έχει, φίλε. Συμπληγάδες όρνηθες, κύριε Νικάκη, δεν υπάρχουν. Σας λέει κότες, αν το έχεις καταλάβει. Καλά. Και εμείς το λέμε. Και εμείς. Μάσε γιατί, εμένα τι. Και εμείς. Ναι, αλλά και εμείς απάντησα. Το σκέφτηκε. Και εμείς το λέμε φραγκόκοτα. Πήγε να απαντήσει. Εγώ μερικά κείμενα. Και εμείς τους το λέμε, μετά το σκέφτηκε και λέει γιατί εμείς. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Και λοιπόν, είναι ένα θέμα ίσονος σημασίας. Τι λες, φίλε. Παραιτήθηκε ένας πρόεδρος Ένωσης και κάτι έγινε. Παράγοντας με απίδια. Μπράβο. Σιγά, γιατί επειδή παραιτήθηκε. Δεν το ξέρω καν. Α, μπράβο. Μόνο και εμένα. Κανένας. Λοιπόν. Break. Διαφημίσεις. Λοιπόν. Είδες, άμα δεν καθυστερούσα, δεν θα. Εδώ είμαστε. Εντάξει, πάλι χτύψε το τηλέφωνο του κανονικά, το πρόσεξες. Ναι. Λοιπόν, μηνύματα. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54222. Ο γνωστός Αριανός που σε κυνηγάει λέει: άμπαλος αυτός που έφερε τον Ντουάρτε και τον κοκκινοσπίτος ο Ιβάν. Άρε Στέργιο. Τι να πω, τρώγω. Τίποτα. Τι να πεις. Λοιπόν, εκτός είχαμε σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟ και του Άρη την επόμενη σεζόν. Α, ναι, να τα πούμε λίγο αυτά στον κόσμο. Λίγο πολύ τα είπαμε βέβαια, αλλά α τα πούμε και πιο αναλυτικά. Ναι. Μπορεί μερικοί να είναι πρωινή. Σωστό. Να μην είναι πρωινή. Μία η ώρα είναι. Εντάξει, άλλο σηκώνεται. Γιατί δουλεύει βράδυ στο μπαρ μέχρι τις 4, σωστό. Σηκώνεται η ώρα 12. Λοιπόν, θα πάμε σε μια προγραμματική φάση και στο Champions League και στο Europa League. Νομίζω πρωτόγνωρη, δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά της UEFA. Νομίζω ότι βολεύει τους δημοσιογράφους να πάμε διακοπές επιτέλους τον Αύγουστο. Στέριο. Δεν ξέρω αν βολεύει να δει ή όχι. Εμάς μας βολεύει. Δεν ξέρω αν θα αποδεχτεί καλό για τις ομάδες ή όχι. Άλλες θα ευνοηθούν, άλλες δεν θα ευνοηθούν. Κοίταξε. Από τη στιγμή, όλα πολύ σχετικά. Από τη στιγμή που η σεζόν πάει μέχρι τις 24 Ιουλίου, θα πρέπει εκείνος ο Αύγουστος για ένα μήνα τουλάχιστον να σταματήσουν το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται. Να παίζουν συνεχόμενα. Βέβαια, κάποιοι δεν θα σταματήσουν. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αν προκριθεί, παίζει με τη Γούλφ τότε 5-6 του μηνός, Αυγούστου. Αν προκριθεί, θα παίξει και τον Αύγουστο, κανονικά. Με δεδομένο λοιπόν ότι ποδόσφαιρο θα έχουμε τον Αύγουστο, αλλά θα έχουμε Europa League και Champions League. Θα πρέπει λίγο να πάει προς τα πίσω η επόμενη σεζόν. Η ομάδα ελληνική που θα μπει νωρίτερα από κάθε άλλη σε ευρωπαϊκές μάχες είναι αυτή που θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ. Ναι. Γιατί θα ξεκινήσουν στις 25 ή 26 Αυγούστου. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι λίγες μέρες διακοπές, 19 Ιουλίου τελειώνει το πρωτάθλημα. Βάλε και το κύπελο μέσα, αν είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν θα παίζω. Δεν θα παίζω, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θα είναι κανένας από τους δύο. Ναι. αρχές Αυγούστου πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία. Τουλάχιστον 2 εβδομάδων, θα πω εγώ. Άρα η ουσία είναι ότι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν θα έχει τελειώσει όμως 19 Ιουλίου, τι προετοιμασία να ξεκινήσει. Θα κάνεις μια συντήρηση για 2 εβδομάδες, θα τους πεις πάτε διακοπές. Θα γίνει σαν να πηγαίνουν τα Χριστούγεννα για διακοπές και θα γυρίζουν. Κάπως έτσι θα γίνει αυτή τη φορά. Μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες αυτό το διάστημα τώρα κάνανε μια μίνι προετοιμασία για να μπουν στο μήνα των αγώνων. Εντάξει, είναι λίγο πρωτόγνωρο, είναι λίγο δύσκολο. Ξαναλέω. Εγκυμονεί κινδύνους. Μπορεί κάποια ομάδα να ευνοηθεί, μπορεί κάποια ομάδα να ζημιωθεί. Ναι. Εντάξει, γιατί αν σου κάτσει ένας αντίπαλος υποδιέστερος, αλλά παίξει στην έδρα σου, στην έδρα του. Την πρόκριση. Ναι. Και ενώ θα μπορούσε στην Τούμπα στο Βικελίδης. Καταρχήν θα είναι μονά. Αυτή είναι η ουσία. Πες λίγο το πρόγραμμα. Αν θα το πω. Αν παίξει μια υποδιέστερη λοιπόν εκτός έδρας, ναι. Ενώ ξέρει ότι στο Βικελίδης η Τούμπα
στο Καραϊσκάκι μπορεί να τη ρίξει 4. Αν είναι ένα μάτς μόνο στην έδρα της, ναι, εκ των πραγμάτων είσαι αδικημένος. Εντάξει, μπορεί... να κάνουμε. Αυτή, θα είναι. Αυτή είναι η κανόνες του παιχνιδιού. Θα το δούμε λοιπόν στην πράξη. Έχουμε και λέμε. Εγώ νομίζω ότι είναι η μόνη περίπτωση να περάσει ο Μίλους, πάντως, να ξέρεις. Να σε ευνοήσει η κλήρωση, να σε βάλει δύο παιχνίδια. Το είπα χθες. Εκτός έδρας, γιατί με στην Τούμπα δεν κερδίζεις ποτέ. Το είπα χθες στον Νίκο Μοσχοβίτη. Με το σύστημα που ξέρουμε και θα επιστρέψουμε από τον χρόνο. Δεν μπήκαμε. Είναι η ουσία και η αλήθεια. Μπορεί να μπει με αυτό το σύστημα που αν δεν έχουμε άλλες καταστάσεις με τον κορονοϊό, θα γίνει. Καταρχήν τι απασχολεί. Και για μία μόνο φορά. Δεν θα έχει πρόβλημα. Εσύ ξεκινάς 24 Σεπτεμβρίου. Ή μάλλον όχι 24, γιατί θα έχω πάρει το κύπελο εγώ που θα ξεκινήσω εγώ 24. 17 έτσι, Σεπτεμβρίου. Ως τρίτος στο πρωτάθλημα. Αυτό που το πας. 17 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο σου παιχνίδι για το Europa League, Στέργιο. 17 Σεπτεμβρίου. Άρα μια χαρά είσαι άνετος. Θα έχω άδεια. Αν περάσεις την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, αν περάσεις την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, θα ξεκινήσει 25 Αυγούστου. Σωστά τα λέω. Champions League. Προκριματικά θα παίξει το πρώτο παιχνίδι. Θα παίξει μετά άλλο ένα παιχνίδι. Όχι, υπάρχει περίπτωση να παίξει και πιο νωρίς. Λοιπόν. Πέστα. Μην αρχίζετε από τώρα, ρε λοιπόν, παιδιά. Play-off. Κώστα, βγήκε το πρόγραμμα. Play-off. Αλφα γύρω. Εναντίον μας. Ναι. Εντάξει. Play-off αλφα γύρω του Champions League δεν μας ενδιαφέρει. Είναι η ομάδα από το Γιβραλτάρ, από τα Φερόε. Εκεί θα παίζουμε σε λίγο. 8 και 11 Αυγούστου. Ναι. Δύο αγώνες. Ωραία. Πρώτος προγραμματικός 18 και 19 Αυγούστου τα μάτς. Είπαμε μονά τα παιχνίδια. Δεύτερος προγραμματικός. Παίζει η ελληνική ομάδα στον πρώτο. Όχι. Όχι. 25-26 Αυγούστου. Παίζει ο Δευτεραδευτής Ελλάδος. 25-26 Αυγούστου. Τρίτος προκριματικός που θα είναι ο Ολυμπιακός 15-16 του Σεπτέμβρη. Ο Ολυμπιακός παίζει 15-16 Σεπτεμβρίου το πρώτο του μάτς για... Τι είναι αυτό? Για να μπει στα play-off του Champions League. Για να μπει στα play-off ή play-off. Τρίτος προκριματικός γύρος είπα. Τρίτος προκριματικός. Ωραία. Και τα play-off που θα είναι η μοναδική φάση με διπλά. Champions League και Europa League που θα είναι διπλά θα είναι 22-23 του Σεπτέμβρη και 29-30. Άρα, ο ΠΑΟΚ για να μπει, αν τερματίσει δεύτερος, για να μπει στους ομίλους του Champions League, θα πρέπει να περάσει δύο προκριματικούς γύρους με μονά παιχνίδια και ένα διπλό play-off. Σωστά. Αν αποκλειστεί στο δεύτερο παιχνίδι που θα δώσει, τι θα κάνει? Πάει στα play-off του Europa League, ναι, ή στους ομίλους. Στα play-off του Europa League. Ναι. Και θα δώσει διπλό παιχνίδι για να μπει στους ομίλους του Europa League. Σωστά. Καλό. Αν αποκλειστεί στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Δεν μπορώ να πω σε διαδικασία. Αν αποκλειστεί. Καλά, τον κόσμο έχει δίκιο. Γάλα, άμα αποκλειστεί. Για τον κόσμο το λέω, ρε φίλε. Εγώ αυτό λέω. Αν αποκλειστεί 25 Αυγούστου, παίζει στο Europa League. Θα το δούμε, δεν το ξέρουμε ακόμα. Εντάξει. Ωραία. Προχωράμε. Europa League πρώτο προκριματικό 27 Αυγούστου, δεύτερο 17 Σεπτεμβρίου, τρίτο 24 Σεπτεμβρίου, play-off. Μονή αγώνες 1 του Οκτώβρη. Μονή αγώνες στα play-off. Του Europa League, ναι. Άρα και ο ΠΑΟΚ μόνο αγώνα θα παίξει. Μόνο για το Champions League ισχύει. Μπράβο, λοιπόν. Ο Άρης, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τώρα, χωρίς να είναι τροπεούχος στο κύπελο, παίζει 17 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που κατακτήσει το κύπελο, γιατί την τρίτη θέση δεν προλαβαίνει, κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος, θα παίξει 24 Σεπτεμβρίου, το πρώτο του παιχνίδι. Εφόσον περάσει με το καλό, είτε από τις 17 είτε από τις 24, θα παίξει σε μονό λοιπόν παιχνίδι. Εκεί είναι σημαντικό, Στέργιο. Γιατί είναι άλλο να παίξω στο Βικελίδης και άλλο να παίξω εκτός έδρας. Σε μονό παιχνίδι 1η Οκτωβρίου για να μπει στους ομίλους του Europa League. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε ποιανό έδρα? Με κλήρωση. Θα γίνει με κλήρωση, θα γίνει με κλήρωση. Η ομάδα που θα βγαίνει πρώτη από την κληρωτίδα θα είναι και θα έχει την έδρα. Μπαλάκια παγωμένα. Καλό. Λοιπόν, καλό. Δεν ξέρουμε φυσικά. Με κόσμο ή χωρίς, αλλά δική μου η αίσθηση είναι ότι θα έχουμε κοινή απόφαση από την UEFA. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται επειδή η Ελλάδα, λέει η λογική μου, δεν έχει κορονοϊό να είναι το κήπεδο γεμάτο και να πας στην Ιταλία και να πέσει εκεί το άδειο. Άμα νομίζω παίζω, θα βγει κεντρική απόφαση. Νομίζω, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Κοίταξε, υπήρξαν παιχνίδια στην αρχή του κορονοϊού. Ή μπορεί να πει η UEFA το 30% των γηπέδων για να υπάρχει μια σχετική ισονομία. Εδώ λέει η UEFA θα παίξει ο τελικός Champions League με κόσμο. Στην αρχή του κορονοϊού υπήρχαν χώρες που παίζανε με κόσμο και χώρες που παίζανε χωρίς κόσμο. Γι' αυτό έγινε και ο χαμός. Λοιπόν, βούρλα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να, επίσης να επισημάνουμε είναι ότι στην περίπτωση που το κύπελο το πάρει ο Ολυμπιακός, το καλό εισιτήριο για το Europa League το παίρνει ο τρίτος. Τι σημαίνει αυτό? Κερδίζει μία εβδομάδα, ναι, στα προκριματικά. Παίζει 24 Σεπτεμβρίου και όχι 17 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Στην περίπτωση που το κύπελο το πάρει ο Άρης, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ
και οι δύο ομάδες, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ, δεν παίξουν Champions League, το παίρνει αυτός, αυτή η ομάδα, το καλό εισιτήριο. Ο Άρης δηλαδή, που δεν, έτσι κι αλλιώς δεν έχει καλή θέση για Champions League, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ, ο χαμένος δηλαδή θεωρητικά, που βέβαια εδώ είναι το ίδιο πράγμα, γιατί αν ο ΠΑΟΚ πάρει το κύπελο και βγει τρίτος, είναι το ίδιο πράγμα. Αν πάρει όμως το κύπελο και βγει δεύτερος, τότε η ΑΕΚ παίρνει το καλό εισιτήριο για το Europa League. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία. Που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Το μόνο σίγουρο που ξέρουμε 100% είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει στην Ευρώπη, ότι ο Όφη θα παίξει 17 Σεπτεμβρίου και ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει πότε, Στέριο? 17 είπες και Champions League, Ολυμπιακός. Αν δεν κάνω λάθος. Champions League, Ολυμπιακός. 15-16 Σεπτεμβρίου. Τα μόνα σίγουρα είναι αυτά. Ολυμπιακός 15-16 και ο Όφη 17. Μόνο αυτοί ξέρουν ακριβώς πότε παίζουν σήμερα που μιλάμε. Τον Όφη γιατί τον έχει σίγουρο? Ή θα κάνει Όφη. Θα πάρει το κύπελο, δεν παίζει. Θα βγει τρίτος, δεν προλαβαίνει. Γι' αυτό. Ποιο άλλο θα παίξει? Εγώ. Ο Όφη τι θα κάνει? Θα πάρει 3, 8, 24 βαθμούς. Πόσους βαθμούς έχει η διαφορά από σένα αυτή τη στιγμή? Ούτε ξέρω. Από τον Όφη. Νομίζω τους έχει ήδη. Τους 20. Πρέπει να πάρει Όφη 24 βαθμούς και να μην πάρει βαθμό εσύ. Και η ΑΕΚ. Και εσύ και η ΑΕΚ να μην πάρει βαθμό. Και ο Άρης να μείνει από κάτω. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν γίνεται. 19 βαθμούς έχει Όφη από μένα. 19. Ορίστε. Και 21 από την ΑΕΚ. 21 βαθμούς. Πρέπει να πάρει δηλαδή 24 ο Όφη και η ΑΕΚ να πάρει 2 βαθμούς. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πάρει ΑΕΚ 2. Ο Ολυμπιακός ζητάει την αναβολή των εκλογών της Λίγκας. Των εκλογών της Λίγκας. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Κάτι διάβασα ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον Λισάνδρου. Γράφει γι' αυτό. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω. Γύρισε το θέμα. Τι? Μάλλον δεν βγαίνουν τα κουκιά. Όχι, δεν βγαίνουν, σίγουρα, ρε φίλε. Και πάει να γυρίσει το έργο Ολυμπιακός και ζητάει αναβολή για να δει λίγο πώς μπορεί να βρει συμμάχους. Γιατί με μπροστά τον Αλέξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αρεστός αρκετούς. Δεν είναι κοινής αποδοχής ο Αλέξης. Απ' την άλλη είναι ο Αλέξης. Είναι ο Κούγιας. Αφού είπε ότι τον παρακαλάνε και ότι την εμπειρία του και ότι τα λοιπά και τα λοιπά. Άσε τη λέει. Αλέξη, εγώ μαζί σου να ξέρεις, Ηρακλάρα. Χαιρετισμού στο φίλο μας στην Κολονία που μας στέλνει μήνυμα. Κολονία, βέβαια. Καλημέρα στο φίλο, σε όλα τα παιδιά που μας ακούν στο εξωτερικό. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και γίνεται χαμός. Ναι. Με τον Λίμπερο και αυτό φαίνεται στο διαδίκτυο, στα ραδιόφωνα, τα ιντερνετικά που μετράνε και τα λοιπά, τις πλατφόρμες μάλλον, όχι τα ραδιόφωνα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, να σας καλέσουν και σας ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούτε. Εννοείται. Θα πείτε Λίμπερο, 107,4. Αθλητικό Λίμπερο θα λέτε. 107,4. Γιατί είμαστε το αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι. Δεν είμαστε πολιτικό ραδιόφωνο. Στέριο. Ας λέμε και κανένα δύο μπουρδες πολιτικές. Ναι, αλλά κανένα δύο μπουρδες. Ναι, εντάξει. Άλλο σχόλιο, άλλο περνάω τη γραμμή. Και άλλο κάνω χαβαλέ. Και άλλο κάνω χαβαλέ. Ναι. Και άλλο τα παίρνω για να λέω διάφορα. Σωστό και αυτό που λες. Λέω εγώ. Εσύ, εγώ το λέω. Που είσαι πάντα μαζί με το Arena Rapid. 100%. 100%. Εν τω μεταξύ, το Arena Rapid αντί για 2 κάνουμε 15 κάθε φορά. Αναφέρεις, αλλά δεν πειράζει. Είναι φίλοι μας. 3 κάναμε τώρα μέχρι τώρα. Ωραία. 2 είναι, εντάξει. Και μία δώρο. Και μία δώρο. Μαζί μας και η Ιντερβέτεν, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Live streaming, επίσημος χορηγός ελληνική Super League. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, υπηρεσία cash out. Η Ιντερβέτεν, η οποία συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής το 2020 και είναι μαζί μας. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, επαναλαμβάνω, επίσημος χορηγός ελληνικής Super League και μάλιστα και για τα επόμενα 3 χρόνια, παιδιά, θα βοηθήσουν σημαντικά. Εκεί που υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με το ποιος θα είναι χορηγός και κάποια χρήματα που θα παίρνουν οι ομάδες, η Ιντερβέτεν συνδράμει και λύνει ορισμένα από τα θέματα τα οικονομικά για τις ομάδες, αφού για 3 χρόνια θα είναι ο μεγάλος χορηγός της ελληνικής Super League. Και επειδή από αύριο θα έχει κάθε μέρα παιχνίδια στην Αγγλία, και Παρασκευή και να φτιάξουν τον goal line. Και Τρίτη και Δευτέρα. Πάλι και αυτό. Να φτιάξουν τον goal line. Μην παίζετε με τα μούτρα στην Αγγλία. Περιμένετε λίγο να δείτε τι ισορροπίες μεταξύ των ομάδων. Σκέφτεσαι αυτό με τον goal line technology να ήταν σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός? Τι θα γινότανε? Και ζήτησε συγγνώμη, λέει η εταιρεία. Εντάξει. Και έτσι πέρασε. Σκέφτεσαι θα γινόταν εδώ. Στο μεταξύ, ξεχάσαμε να το πούμε ότι η UEFA αποφάσισε ότι και το Champions League και το Europa League θα ολοκληρωθεί μάλλον με μορφή Final 8. Δηλαδή, μονή αγώνες. Προεμιτελική και ημιτελική. Αυτό ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, βέβαια. Ζήτω το UEFA. Έτσι κι αλλιώς απομένουν τα παιχνίδια. Μα FIFA. Τα δεύτερα παιχνίδια απομένουν τη φάση των 16, σωστά. Ένα μάτσο στους 8, ένα μάτσο στους 4. Έτσι ακριβώς. Μια χαρά.
Μια χαρά. Συγχαρητήρια στα παιδιά τη ΚΑΠΑ 19 που πέρυσι πήραν το τρόπιο στα χέρια του. Μπροστά σε άδειε θέσει. Δεν πειράζει, είναι η κατάσταση έτσι. Διαχειρό Βιερίνια. Το χάρηκαν τα παιδιά. ΑΕΤ, η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ τα τελευταία 2,5 χρόνια. Μπράβο και στου παίκτε, μπράβο και στον Παύλο Κασία, μπράβο και στον Σνάουσνερ. Τα τελευταία 2,5 χρόνια πώ είναι, δεν έφαγε 7-0 από ένα τρόμο το πέρσι. ΚΑΠΑ 19. 17 ήταν εκείνο. Το 7-0 που ήταν ο Παύλο προπονητή, πού ήταν πέρσι. Μήπως στην ΚΑΠΑ 17. Χρήσανθε, η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ έχει να χάσει από το Δεκέμβριο του 17. Χρήσανθε. Το 7-0, ατρόμητος ΠΑΟΚ 7-0. Είναι με την ΚΑΠΑ 17 ή με την ΚΑΠΑ 19. Μπράβο και στον προπονητή που θα πάρει κάποια από αυτά τα παιδιά και θα τα καθιερώσει στην δεκάδα. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός των Ακαδημιών, νομίζω. Στην πρώτη ομάδα μαζί του, εννοείς. Σωστά. Τώρα που θα φύγει ο... Δεν ξέρω, λέω εγώ ότι ο σκοπός των Ακαδημιών αυτό πρέπει να είναι. Όχι μόνο δίνω 3 εκατομμύρια και παίρνω το πρωτάθλημα έτος και πανηγυρίζω και μετά αγοράζω τον Τάδε Χρήσανθο Τσαλτίδη. 3,5 εκατομμύρια από τη Δυναμό Βραχιάς. 10 Μαΐου του 17 ήταν το μάτς αυτό. 10 Μαΐου του 17. Που όρεξε, τι θυμάσαι. Από το Δεκέμβριο του 17. Τι θυμάται, ρε. Πόσο? Δεκέμβριο του 17. Τον έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός 0-1 στη Σουρωτή. Η 19 λες. Το 19. Αυτό που λέω εγώ το μάτς. Είναι K20 ή πρώην K19. Η πρώην K19. Βασικά άλλοι παίκτες. Εφταρέας. Πριν από 3 χρόνια. Δεν θέλουμε να το θυμόμαστε αυτό. Τόσο πολύ. Πριν από 3 χρόνια. 2,5. Μάιο του 17. 20 έχουμε. 6-0 ημίχρονο, 7-0 τελικό. 3 χρόνια. 6-0 ημίχρονο. Δεν τα πήγαμε καλά. Δεν τα πήγαμε καλά στο μάτσο. Είχαμε πολλές απουσίες. Λοιπόν, αυτό όλη την ώρα δεν έχει κάνει έτσι. Έτσι. Μα αφού έτσι. Θα κάνω και ένα έτσι τώρα σε λίγο. Αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Αλληλεπίδραση. Και χαιρετισμού στο φίλο μας τον Μιχάλη που και σήμερα παρακολουθεί. Μιχάλη, στέλνε όμως του Στέργιου μηνύματα γιατί τώρα δεν μπορώ εγώ γιατί κάνω το βίντεο. Στέλνε τον Χρήστα. Σε μένα. Το φίλο σου. Και εγώ του στέλνω την ώρα τη εκπομπή του. Λοιπόν, μόνο λοιπόν. Αθλητικό λίμπερο λέει ακούμε παιδιά έτσι αλλιώ λέει ο φίλο μα ο Αστέριο. Έτσι. Ευχαριστούμε, Αστέριε. Μπείτε στη σελίδα του λίμπερο στο Facebook όσοι είστε δικτυωμένοι σε κάποιο PC με κανένα tablet και μα ακούτε κτλ. Για να δείτε την εκπομπή και τηλεοπτικά. Δεν θα κορυδεύετε το Στέριο γιατί θα μαλώσουμε εσεί, έτσι, που στέλνετε μηνύματα. Και... Σταματήστε. Να και με κορυδεύουν, ακριβώ το ίδιο θα έλεγα κι εγώ. Λοιπόν. Πρέπει να παίρνουμε παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, λέει σιγά, λέει που αυτού που παίρνουμε λέει για τη μεγάλη ομάδα, λέει ο Αστέριος. Στέριο. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πώς είναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και γιατί πληρώνεις 5 εκατομμύρια το χρόνο τότε. Σε μένα το λες. Εγώ το έχω πει πρώτος από όλους. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς άδεια να πάρουμε παιδιά να πάρουμε την πρώτη. Καλά, κάποιο παιδί σιγά σιγά δεν πρέπει να βάλει. Είχε μέσα. Όχι κάποιο, κάποιο πρέπει να βάλει. Ναι, αυτό. Τουλάχιστον 3-4 από την ΚΑΠΑ 19. Σωστός. Και περσινή και τα παιδιά που πήγαν δανεικοί σε Βόλο κτλ. Μπορούν να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Καλημέρα από την Κιτρινόβρο του Ντγκάρδη. Εννοείται. Ανταποδίδουμε τις καλημέρες. Και θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Το Κιτρινόβρο Ντόρτμουντ χθες τι έκανε, Στέριο. Πίκι, πίκι, πόκο, πόκο, με τη Μάιντς που έπεφτε. Τελείωσε η Μπορούσια για φέτος. Έχετε και τι να το κάνει. Δεν μπορεί να πάρει το, αδιάφορη. Το πρωτάθλημα, διαλύθηκε. Κάτι κράζουνε, τσάπες. κάτι κράζανε. Κάτι η Λεβερκούζεν μετά παίζει, κάτι γίνεται. Κάτι λέει κάνανε, ματσακονιά έγινε. Γίνεται μάχη για την τετράδα τη Γερμανία. Εμείς είμαστε με Μάιντς έτσι κι αλλιώ. Που έχασε την προηγούμενη αγωνιστική με στην έδρα τη και κέρδισε τώρα μέσα στην Ντόρτμουντ. Στην Ντόρμουντ, όπως λένε οι φίλοι μου. Με τη Βρέντεμ. Ο Βρέντε, το θυμάστε το Βρέντε, το ψηλό, το μαύρο του Ηρακλή. Από το Βέρντερ Βρέμις έγινε Βρέντεμ. Εντάξει, μαζί δηλαδή. Πω και εσύ τώρα αμέσως να ξεφωνήσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αυτό που λέγανε νωρίτερα για να μην γίνουν εκλογές, ναι. Επικαλείται τη μη ολοκλήρωση τη σεζόν. Και για αυτό το λόγο θέλουν την παράταση της θητείας του Μινά Λισάνδρου ως τη λήξη του play-off. Σωστό είναι αυτό. Σου λέει δεν τελειώσει η σεζόν. Γιατί κάνουμε εκλογές. Πώς θα κάνουμε εκλογές. Α, Στέριο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Αλίμονο. Ναι. Βάψτε κόκκινο το στούντιο. Πού είναι, σήμερα έπρεπε να έχω την αφίσα. Α, ναι, πού είναι η αφίσα. Την έσχισε ο άλλος. Έλα ρε παιδιά. Ποιος άλλος. Ο φίλος του. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν. Τέλος δεύτερο ημίωρο. Φτάσαμε στη μία. Η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου, τα ματζούνια και τα σκευάσματα κάναβης. Ωρε φίλε. Τι λες ρε φίλε. Αυτός ο ψευτογιατρός ρε. Πέθαναν δύο παιδάκια και... Ο οποίος λέει πήρε από τον Κοντομινά, έτσι γράφεται το πρωί, 55 εκατομμύρια ευρώ. Τι! Δεν ισχύει αυτό. Έτσι γράφεται. 55 εκατομμύρια ευρώ. Να το. Αποκάλυψη βόμβα. Ναι. Ο ψευτογιατρός είχε αποσπάσει 55 εκ. Από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Απίστευτο. Συγγνώμη, Δημήτρη Κουτομινά. Ρε Συστέριο. Το μυαλό σας μόνο για τον Δημήτρη είναι. Λοιπόν, εφιάλτσας έχει γίνει. Αποκαλύφθηκε στο ραδιόφωνο του Α
Από το Δήμο Βερίκιο, άρα ισχύει. Ή λέει ο Κοντομινάς. Λέει ο Κοντομινάς. Λέει ο Κοντομινάς. Γιατί ψάχνω κάτι 55 εκατομμύρια. Ναι, θα δώσω αυτόν. Ο μαϊμού γιατρός φέρεται πριν από χρόνια να έχει πλησιάσει τον κύριο Κοντομινά, προσπαθώντας να του πουλήσει αρχεία πρώην στελέχους στη ΣΕΗ που του ήθελε η ΣΥΑ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο, δεν είναι ιατρικό. Αυτό δεν είναι ιατρικό. Ναι, αλλά είναι ο άνθρωπος για το πρόβλημα υγείας του. Ο ψευτογιατρός, ο Κοπογιαννίτης. Καθώς και προηγμένα δορυφορικά συστήματα από τη ΣΥΠΑ. Τι ήταν το κατάσκοπο, ήταν αυτό ο γιατρό. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο τη δικαιοσύνη, ενώ έχει εκδοθεί. Είχε... Και αγόρασε τον αγαθοκλέο, δεν σηκώνει. Ναι, φίλε. Αγόρευσε εξόδου από τη χώρα ει βάρο του. Και μα έδιωξαν τον άλλο, βάλαμε πρωτοσέλιδο στο μέτρο, στο ξεφορητικό. Άντε από εδώ! Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Πώς το λέγανε το στέλεχο στον. Το στέλεχος από Σίγμα, ο. Ναι, ο. ΟΚΑ. Με τη γραβάτα. Σε... Ναι. Πώς τον λέγανε, Αστήλιο Νιαριανή. Σαρόπουλο. Όχι, όχι, όχι. Σταυρόπουλο. Πώς τον λέγανε, ρε. Πολυδεύχης. Από Σίγμα σου λέω. Εντάξει. Στείλε ρε το. Από Κοντομινά λέει δεν υπάρχει περίπτωση να φάει χρήμα ούτε η κόρη του. Ναι, καλά. 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 Εντάξει. Πώς τον λέγανε. Όχι σκέ. Ένα όνομα έτσι. Με δύο συλλαβές και σπέτζο, σκέτζο, κάτι τέτοιο. Σε όπουλο τελείωνε. Όχι, ρε, αυτό Θωμόπουλο είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο. Α, αυτό Θωμόπουλο. Αυτό είναι άλλο. Ο άνθρωπος του εκεί πέρα στις επιχειρήσεις και τον είχε φέρει και στον Άρια λίγο. Καλημέρα από την Κιτρινόβρη Κοζάνη, λέει ο Χρήστος. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Εδώ ο φίλος ο Θανάσης μου λέει: άμα θέλετε πληροφορίες για αυτό, να σας πω εγώ. Την πατήσαμε με τη μάνα μου. Δεν έχει πάθει τίποτα, αλλά την παρακολουθούσε. Θανάση, βγες στον αέρα, ρε. Ποιος ο τρελό, ο ψευτογιατρός. Πάρε τηλέφωνο να τα πεις, ναι. Ο ψευτογιατρός ή ο τρελό. Μαρτυρία, σοκ. Τρελό γιατρέ. Πάμε σε break. Λοιπόν, Θανάση, στείλε μου τηλέφωνο να σε βγάλω στην εκπομπή. Επίσης να δηλώσω την αμέριστη συμπαράσταση της εκπομπής στην Καγκάκη. Πρέπει να το δηλώσω. Το κόμμα δεν υπάρχει. Τα υπόλοιπα μπροστά στην Κατερίνα. Τους έχω βάλει Κώστα και ψάχνω τον συνεργάτη του Κοντομινά. Και κακώς δεν τον έψαξα εγώ να τον βρω. Περίμενα να σα τον πω εγώ, ρε παιδιά. Από Σίγμα ήταν το. Το επιθετό. 10 λεπτά έχεις χρόνο στο διάλειμμα τώρα. Αφού έκανα χαβάλε μαζί σας. Λοιπόν, η αποστολή του όφηκε τον ΠΑΟΚ μέχρι να βρει ο Χρήσανθος. Σωτηρίου Γουόλης, Ακόρ, Νάστος, Νέιρα, Μάνος, Ναμπίσε, Μέδο, Βίκτορ Βαφέας, Γιαννούλης, Βιγκεϊρέδο, Βάζ, Στάικος, Μεγιάδο, Κοροβέσης, Δελγιανίδης, Μπράουν, Περδίκης και Νικοκυράκης. Σόζα, Τσιλιανίδης και Δερμιτζάκης θα μείνουν στο Ηράκλειο. Την ίδια στιγμή ο Βαλμπουενά δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζεται για τον ημιτελικό κυπέλου. Το ρεπορτάζ των κόκκινων λέει ότι έχει σύσπαση στον οπίστιο Μυριαίο και γίνεται αγώνας δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνς του 3-2 της Τούμπας. Θα υποβληθεί σε μαγνητική και σε κάθε περίπτωση δεν θα ρισκάρει ο Μαρτίνης τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Κώστα. Το νομίζω έχει πολύ χι μέσα. Μεγάλο χι. Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Αντιραδιοφωνικό. Το χρού. Ναι, βέβαια. Δεν χάνει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι μπορεί και να μην κερδίσει. Να ποιος είναι ο Ολυμπιακός γενικά. Το ξέρουμε, Κώστα, παιδιώθε. Ο Χρήσανθος δεν ξέρω αν το ξέρει. 8 χρόνια χωρίς το μεγάλο Αλκέτα Παναγούλια. Υπάρχει και τοποθέτηση της ΠΑΕΑΡΙΣ. Αλκέτησε πάντα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Υπάρχει και σχετικό θεματάκι στο Λαμπαοτάρης για να διαβάσετε για τον Αλκέτα αφιέρωμα. Εδώ ο φίλος μου λέει ότι ο τύπος αυτός έλεγε ότι ήταν προσωπικός γιατρός του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας. Της Σουηδικής Αραβίας. Το θέμα είναι ότι πήρε λέει δύο παιδάκια στο λαιμό του. Τα λεφτά του Κοντομινά δεν μας νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει και σύνθημα Κοντομινά, Κοντομινά σου φάγανε όλα τα λεφτά. Λοιπόν. Και ο Κοντομινάς μιλάμε τώρα είναι ράκος, ας πούμε, από αυτό το σύνθημα. Δηλαδή... Ο Κοντομινάς είναι ράκος για άλλους λόγους. Άλλο αυτό, θέματα, ναι, υγείας, πολύ σοβαρό άνθρωπος. Τα χρήματα δεν του λείψουν. Ναι. Αυτό που λέει ο Χρήστος για τα παιδάκια είναι το θέμα. Τα παιδάκια είναι. Δεν υπάρχουν ένα από τις Σέρες και ένα από την ΚΟ. 14 και 15 χρονών. Απίστευτο. Και εξής πώς τον πιάσανε. Πώς τον πιάσανε. Μάθατε πώς τον πιάσανε. Δύο χρόνια έψαχναν οι αρχές το μαϊμού γιατρό, λέει. Ναι, ναι. Πώς τον πιάσανε όμως, ξέρετε τι έγινε, πώς τον πιάσανε. Κατά λάθος σίγουρα. Κατά λάθος, ναι. Ναι, εννοείται. Ένας γιατρός. Πάντα αυτός έμπαινε και σε χειρουργία και τέτοια. Είναι απίστευτο, παιδιά. Θράσος, ε. Ένας γιατρός, λοιπόν, τον παρατήρησε, χειρούργος, το πώς πλένει τα χέρια του. Α, ναι, γιατί τα κάνουν έτσι. Κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, ναι. Τηρούν ένα πρωτόκολλο, ναι, ναι, συγκεκριμένο. Έχει και αυτός πήγε και τάπλυνε όπως τα πλένω εγώ. Χήμα, ναι. Τέτοια και τα λοιπά. Έκανε έτοιμος. Βάλε μου τα γάτια.
Και εκεί τον παρατήρησε και μετά τον παρατηρούσε αυτός, λέει, και την ώρα του χειρουργείου τι έκανε. Συγγνώμη, αυτός έπαιζε στο χειρουργείο για να δει. Ναι, και τι έκανε, έκοβε δηλαδή. Όχι. Προφανώς είχε κάποιες γνώσεις, ξέρεις, επικουρικές. Και άμα 20 χρόνια το έκανε αυτό, έβλεπε. Που κόβω να εδώ πέρα και τα λοιπά. Ναι. Προφανώς ο άνθρωπος, κοίταξε. Για να χειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση. Έπιανε το χέρι του. Ναι, έλεγε, ας πούμε, συνάδελφε, κόψε εσύ γιατί εγώ. Τώρα τι κόψε. Άλλο που λένε καθάρισε την πληγή λίγο. Τους βοηθούς και βάζουν εδώ με τη λαβίδα τον μπαμπάκι και καθαρίζει την πληγή. Μπορεί να έχεις κάποιες γνώσεις. Και άλλο να πει, ας πούμε, κάνε λίγο την αορτή εκεί, σε παρακαλώ, μία τετραγωνοκτομή ιστερία. Είναι διαφορετικό. Τέλος πάντων. Είναι διαφορετικό. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, Στέργιο. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Και μαζί μας είναι τα Φορόλ. Τα κορυφαία καταστήματα γρήγορης εξυπηρέτησης. Έτσι ακριβώς. Με φοβερό καφέ, πολύ καλή εξυπηρέτηση από τα παιδιά που εργάζονται σε όλα τα καταστήματα. Εγώ επειδή πηγαίνω, ναι, στα Φορόλ πάντα. Οπότε πηγαίνετε κι εσείς και επιλέξτε προϊόντα με τη σήμανση 7 years for all για να μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό και να κερδίσετε απίστευτα δώρα. Όχι απλά καλά δώρα, ένα αρκουδάκι, όπως το Λούνα Πάρκ, ας πούμε, πας και πυροβολάς και δεν κερδίζεις ποτέ και στο δίνει ο Λαϊκατζής έτσι, ναι, για να μην κλαίσεις, ας πούμε, που είσαι 4 χρονών. Ναι. Λοιπόν, φοβερά δώρα από τα Φορόλ. Πεζό 208 πρώτο δώρο, τρομερό αυτοκίνητο, αυτοκίνητο της χρονιάς το 2020 και σειρά άλλων εκπληκτικών δώρων, φωτογραφικές μηχανές, σκούτερ, ποδήλατα, action κάμερας, GoPro Hero Χρύσανθε 7, Hero 7. Και 7 τριήμερα στο Πήλιο, παρακαλώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα Φορόλ φροντίζουν και για την ψυχική σας υγεία. Μαζί μας επίσης και η υποτοπία Ινοπία Θράκης, που προτείνει το θρακιώτικο ούζο 7, ένα μαλακό γλυκόπιωτο ούζο με απαλό άρωμα, και το θρακιώτικο τσίπουρο Εωθινών. Χωρίς γλυκάνισο για μένα, με γλυκάνισο αγίασμα για τα παιδιά, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης. Εωθινών για το τσίπουρο, θρακιώτικο ούζο 7. Αν πίνετε ουζάκι. Μπορείς να μου δώσεις ένα μη φορητό μικρόφωνο να πηγαίνω. Όχι, Κώστα, ακόμα δεν μπορώ. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Βότσι. Χα, 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 λέει. Ούτε διαβάσεις δεν ασπρόμαυρες εδώ. Στέργιο, τι γίνεται, ρε εσύ. Καλό, καλό, καλό. Και επειδή το ρολό έχει περάσει τη μία. Ναι. Από τη μία το μεσημέρι. Καλό, 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 καλό. Στο 2-3-10-62-85-86 καλείτε και η κορυφαία πίστα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. Τώρα έχουμε κάνει και αίτηση να έρθει και ανατολικά η πίτσα Mr. Gold. Μακαρονάδες, σαλάδες, καλτσόνε, πενιρλί, πολλές προσφορές. Τρεις μεγάλες πίτσες μόνο το 10,5 ευρώ. Τρεις τετράγωνες μεγάλες μόνο 16. Δύο κανονικές μόνο 7,5 ευρώ. Και πιάτα ημέρα στο μενού αλλάζει κάθε ημέρα. Ρωτήστε τα παιδιά στο 2-3-10-62-85-86 από 2,80 ημερίδα. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό για ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιο αξίας 65 ευρώ από το Opticon Express. FM κενό. Ονοματεπώνυμο θέλουμε οπωσδήποτε. Το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54222, χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ. Μόνο είναι και ο ΦΠΑ μέσα. Θα μας πεις τώρα, ΠΑΟΚ, τι γίνεται και τα λοιπά. Πώς θα παίξει με τον Όφη αυτά, τα έχουμε, τα αγωνιστικά. Πώς θα παίξει, θα αφήσει έξω τον το Βιερίνια, ναι, για να είναι έτοιμος για την Τετάρτη. Θα είναι ο Πασχαλάκης, θα είναι τα παιδιά στην άμυνα τα γνωστά. Ο Μάτος, ο Γιαννούλης, ο Βαρέλα και ο Ίγκασον. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί τα δύο μάτς αυτό του Σαββάτου και του Ολυμπιακού, γιατί νομίζω πάνε πακέτο. Έχω την εντύπωση. Οπότε θα έχει, νομίζω, αρκετές αλλαγές στη μεσαία και στην επιθετική γραμμή. Ναι. Δεν νομίζω να δει κανένας προπονητής των τεσσάρων ομάδων που παίζουν κύπελο, γιατί κανένα τα δύο σκορ δεν είναι ανοιχτό, ούτε έχει κάποια ομάδα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Νομίζω κανείς δεν θα δει μεμονωμένα τα μάτς στο play-off Σάββατο και Κυριακή. Θα τα δουν όλοι ως πακέτο. Το ίδιο θα κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Άρης και η ΑΕΚ και φυσικά ο ΠΑΟΚ. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι πρέπει να πάρει την πρώτη νίκη στα play-off. Έτσι έχει κατάσταση. Και έτσι θα έχει μέχρι να βγει η απόφαση του ΚΑΣ, που μπορεί να είναι και αθωτική για τον ΠΑΟΚ. Και να πάρει πίσω τους βαθμούς που του αφαίρεσαν. Αλλά στην παρούσα φάση πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Όφη, να πάει στους 56 βαθμούς και να παραμείνει στο μείον 2 από την ΑΕΚ, γιατί νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν θα αφήσει βαθμούς στο Ολυμπιακό Στάδιο, Χρήσατε. Έχω αυτή την εντύπωση.
Δεν μας απασχολεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καλημέρα στην καθημερινή μας παρέα από τη Στοκχόλμη. Άρης για πάντα, λέει ο φίλος. Χαιρετισμούς και στη Στοκχόλμη. Στην Κιανόλευκη Στοκχόλμη, φυσικά. Έτσι. Κιανόλευκη. Κιανόλευκη, βέβαια. Όλη η Σουηδία είναι Ηρακλής. Ναι. Όλοι όμως. Όχι η μισή. Ναι. Όλοι. Λοιπόν. Δεν βλέπει κιόλας, πάει κοντά. Ναι, ναι, αφού. Θα μου κάνετε καλά στο πλάνο τώρα. Ναι, να ναι, θα και... το κρατάω. Χρήσα Θεοντουάρτε. Από Mr. Gold, λέει, θα έτρωγε μόνο, λέει, πίτσα. Ή θα διάλεγε καμιά φορά, λέει, και μπάμιες και ελαδερά. Έχει δίκιο. Ο Νεκτάριος λέει, Αριανάρα, καλημέρα, χρήσατε και στα άλλα παιδιά. Το κύπελο εμείς. Ικανείς. 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 Ο Στέργιος τι λέει για όλα αυτά, πιστεύεις? Για το κύπελο. Ναι, βέβαια. Ότι είναι με το κανείς. Στον Άρη. Το έχει κατακτήσει ήδη. Λοιπόν. Κακούς παίζουν οι υπόλοιπες τρεις ομάδες. Τζάμπα τελεπορούνται. Γι' αυτό θα, την άλλη Τετάρτη θα αλλάξει αυτό. Γι' αυτό μην κατεβείτε. Μην κατεβείτε. Μην κατεβείτε. Έτσι, αλλιώς τρία θα φάτε. Την, ναι. Λοιπόν. Την Πέμπτη μη λείψεις. Τι? Ποια Πέμπτη? Στέγιο, δεν έχω λείψει όταν έχω πέσει στις Β' και στις Γ' εθνικές. Καλά λέει. Θα καλά λείψω λέει. Επειδή από, μια... βέβαια, από βέβαια. Έναν ημιτελικό. Βέβαια. Α δούμε το παιχνίδι. Θα παλέψω να προκληθώ. Δεν είμαι το φαβορί έτσι αλλιώς. Σωστά. Ναι, γιατί έχασε όλοι με σφαγή, δεν όλοι με έχετε σίγουροι ότι αποκλείστηκα. Και όταν έγινε η κλήρωση, λέγατε ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικός. Τι κοινό είχε το χθεσινό παιχνίδι Γιουβέντους Νάπολη με το περσινό Άρης ΠΑΟΚ 1-2. Oh. Τον δεν, διαιτητή. Δεν είναι το μάτι της Ιταλίας, οπότε. Τον διαιτητή, μήπως. Γιατί ήταν Ιταλός ο διαιτητής. Φίλε, Στέφανε, πες μας, γιατί εμείς είμαστε ντουγάνια. Ο διαιτητής στο Άρης ΠΑΟΚ πέρσι το 1-2 ήταν Ιταλός. Ωρε, Χρήσα, θέλεις να είναι αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί και όχι. Σωστά. Το πήρε η Νάπολη στα πέναλτι. Εντάξει, στο 93 κάνει απίστευτη απομάκρυνση της μπάλας ο Μπουφόν και μετά χτυπάει ο άλλος μόνος του με την εστία στο δοκάρι. Ο Λαφέρ της Νάπολη. Και τα δύο πρώτα πέναλτι της Γιουβέντους τα πετάξανε έξω. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι η Γιουβέντους έχει χάσει τα πέναλτι με τον Ρονάλντο να μην έχει εκτελέσει ακόμα. Είχε το τελευταίο. Το οποίο δεν χρειάστηκε να το εκτελέσει γιατί χάσανε. Ο Λαφέρ. Ολαφέρ, που παίρνει 400 ευρώ. Έξι παίχτες της Ροστόφ θετικής στον κορονοϊό. Όχι. Της Ροστόφ. Ναι, ναι. Άρα. Να μην πλησιάζει στην ομάδα ο Ιβάν. Ο Ιβάν. Ο Ντέβερη λέει ήταν ο διαιτητής. Δικαιώθηκε ο Χρύσανθος. Ευχαριστώ. Ντόβερη. Χωρίς να το ξέρω, δικαιώθηκα. Διαιτητής. Μπράβο. Μπορεί να δοκιμάσει την τύχη του ο ΠΑΟΚ αν θέλει στον τελικό με τον Άρη. Απλά δεν θα είναι στην Τούμπα ο τελικός. Λέει ο Νεκτάριος. Δηλαδή. Διδαλή. Θα είναι στο Βικελίδης. Στο πιο ποδεσφαιρικό γήπεδο της χώρας και τέτοια. Στο ναό. Ναι, ναι. Εκεί όπου ο Άρης όταν παίζει καλά δεν χάνει ποτέ. Και εκτός έδρας γι' αυτό. Με πάθος και καρδιά. Όταν παίζει με πάθος. Φέτος πάντως, φέτος ΠΑΟΚ δεν έχασε. Με ΠΑΟΚ δεν έχασε. Ούτε εντός, ούτε εκτός. Εντάξει, μια χρονιά τώρα και το λέτε τώρα καμιά 56 χρόνια θα το λέτε. Και πέρσι δεν έχασε. Την Τούμπα σε δύο μάτς. Στέργιο. Μιλάει με στοιχεία. Στο ένα μάτς υπήρχε ο Ψάρης και στο άλλο ήρθε ο Αλεξάνδρ. Ναι, και 1-2. Και τα κουνάκι. Τα κουνάκι. Παγωμάρα. 10.000 αγάλματα. Στο άλλο ισοφάρισε στο 97 ενώ έπρεπε να κρατηθούν 3 λεπτά καθυστερήσεων και κράτησε 7. 9, 11 ο Σιδηρόπουλος ο φίλος σας. Όπως με το τρίποντο του Βηματούλη. 10.000 αγάλματα λένε οι Βρυγά. Λοιπόν, ποια ομάδα είναι αίτητη λέει στο Champions League. Αίτητη. Τώρα θέλει να πει ο. Ο Άρης γιατί δεν έχει παίξει ποτέ. Κάτι τέτοιο θέλει να πει μάλλον. Ναι, πολύ έξυπνο. Προφανώς. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ο Ηρακλής στο Βόλεϊ, φίλε που έπαιξε και τελικό. Ναι, τόσα δύο ομολόγια, πώς θα λοιπόν. Πάμε. Πες μας για Άρη. Γιάρη. Ο Γκάμα έκλεισε. Ο Γκάμα είναι μία ανάσα από το να κλείσει. Αύριο ξεκαθαρίζει. Εχθές έκανε συνάντηση. Θα κλείσει μάλλον. Εχθές έκανε συνάντηση. Φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Δεν είναι οριστική ακόμα. Μέχρι να πέσουν υπογραφές, εγώ αυτό λέω πάντα. Υπάρχει μια αισιοδοξία, θα τελειώσει το θέμα θετικά. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν υπογράψει το συμβόλαιό του, δεν ξέρει. Μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο ο Ιβάν σήμερα και να το πει 500. Ο Ιβάν. Όχι, ο Μαρινάκης μπορεί. Το διάβασες, αλλά δεν ισχύει αυτό που διάβασες. Πώς δεν ισχύει, αφού το γράψα. Δεν ισχύει. Δεν τον θέλει. Είπε στα υπόψη. Δεν ισχύει. Στα υπόψη. Ρε παιδιά. Οι ίδιοι αυτοί γράψαν ότι ο Βέλεθ πήγε στον Ολυμπιακό, αν θυμάστε, και μας λέγανε εδώ πέρα: δώσατε το Βέλεθ στον Ολυμπιακό πακέτο με τον Κουέστα. Εντάξει, μανατζερικό ήταν αυτό. Ναι, αλλά τότε επί δύο μήνες μας πήρισαν τα ούμπαλα. Το δώσατε στον Ολυμπιακό, γι' αυτό στο 0-1 ο Βέλεθ έκανε λάθος και τα λοιπά. Και τελικά πήγε στον Παναθηναϊκό, βέβαια. Μπρούνο Γκάμα. Πες μου λοιπόν τότε Γκάμα, που ο Γαύρος και ο Κόκκινος του Ταλκτής γράφαν αυτά τα πράγματα και τα υιοθετούσατε εκείνα τα πράγματα επειδή ήταν κατά του Άρη, πώς δεν έγινε και δεν πήγε τελικά. Τελικά δεν πήγε. Άλλο θα μας πεις. Για τον Γκάμα σου είπα.
Για το Ματίγια περιμένουμε επίσης. Ναι, ναι. Εκεί με αυτόν υπάρχει συμφωνία. Την επιβεβαιώνει και ο ποδοσφαιριστής. Απλά απομένει να φέρει να έρθει ένα χαρτί για να υπογραφεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς χαρτί είναι αυτό. Ναι, ναι. Προφανώς για να διασφαλίζει ο Ματίγια ότι θα μπορεί να φύγει αν δεν κάνω ποτέ μεταγραφές. Η Κασία είναι αυτό που λέω όμως τώρα. Και. Και μετά πάμε σε Κουέστα, Κόρχουτ, Λάρσον. Υπάρχουν συζητήσεις και με αυτούς. Ο Άρης θέλει να τελειώσει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές μέχρι τις 30 του μήνα. Μάλιστα. Για να είναι σίγουρος. Ό,τι και να γίνει. Υπάρχει αισιοδοξία για τον Μπαν από την πλευρά του Θόδωρου Καρυπίδη. Εγώ επιμένω ότι θα πρέπει και η κυβέρνηση λίγο να δραστηριοποιηθεί περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η FIFA ακόμα δεν έχει απαντήσει στην επιστολή που έχει στείλει η κυβέρνηση. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η εκκρεμότητα με το ΚΑΣ είναι ότι έχει προσφύγει ο Άρης για τον ΙΜΠΕ. Περιμένουμε να οριστεί η ημερομηνία. Ναι, ναι. Για τον Οριόλα ακόμα είμαστε στη φάση ότι περιμένουμε να έρθει από τη FIFA η απόφαση. Έτσι. Μα FIFA. Μα FIFA. Και το ίδιο ισχύει για τον Τουρμισάη. Να έρθει η απόφαση από τη FIFA για να υπάρξει η αντίδραση του Άρη. Τι διάβασες, τι ωραίο διάβασες, πες το μας. Διάβασα την αντίδραση ενός μέλους του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Που νομίζω θα μπορούσε να το πει ο Κώστας, γιατί ξεκινάει. Είναι για... Μην φυσάς Κώστα μέσα στο μικρόφωνο. Είναι αντίδραση για τους πληθυσμούς των οπαδών της Νάπολη για το τελικό. Παίγεται ένας χαμός στους δρόμους. Αυτά, ναι, κατά. Και τι ήθελε. Και ξεκινάει ο Ρανιέρι Γκουέρα. Ρανιέρι, ύποπτο. Μέλος Δέλτα Σίγμα. Βλάκες. Βούρλα. Βούρλα, τούβλα. Ηλίθι. Κώστα, άσε να δούμε τι είπε ο Ρανιέρι. Βλάκες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Ευτυχώς συνέβη στην Νάπολη, όπου οι αρχές και ο δήμαρχος έχουν θέσει αυστηρά μέτρα και η συχνότητα εμφάνιση του ιού είναι χαμηλότερη από ό,τι αλλού. Δικός μου είναι. Με πονάει να βλέπω αυτές τις εικόνες. Ό,τι είπα. Βλάκες. Βλάκες, φυσικά. Ό,τι είπα. Που να δεις θα γίνει κόστα όταν πάρει ο Άρης το κύπελο. Θα καεί η πόλη. Ήδη. Θα γίνει το δαχτυλίδι της φωτιάς πάλι. Θα ανεβούμε στο Λευκό Πύργο. Θα μας ανοίξει ο Ζέρβας, θα μας δώσει το κλειδί. Γιατί όχι. Θα βάλει τις σημαίες του Άρη στο Δημαρχείο. Φυσικά, εγώ θα βάλω. Δεν ήταν ο Ζέρβας τότε που μπήκανε. Πάρ' το σημεία. Ήταν αντιδήμαρχος Κώστα. Δεν ήταν ο Ζέρβας. Ήταν αντιδήμαρχος του Μπουτάρη. Ήταν ο Μπουτάρης. Αυτός που πλήρωνε τον Γκάλι και τον βρίζατε μετά. Δεν πειράζει, άκου λίγο. Και να μην τις βάλει ο Ζέρβας, θα τις βάλουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σωστό και αυτό. Στέργιο, πες το διπλανό σου. Σε μένα εννοεί. Τον απέναντι εννοεί. Τον απέναντι. Δεν έχει φιλοσοφία. Τώρα υπάρχει εικόνα, ρε φίλε. Που λέει ότι θα μας ρίξει 3 γκολ. Τελευταίο γκολ της ομάδας του σε κύπελο ήταν όταν ο προπάπους του άρχισε να βγάζει χνούντι στα μάγουλά του. Όχι, εντάξει. Σε τελικό, μάλλον εννοεί. Σε τελικό ήταν με τον Μπάουκ. Στο τελικό έχουμε παίξει 2 τελικούς. Ένα πήρα εγώ, ένα πήρες εσύ. Σωστά. Είμαστε 1-1. 1-0 στην έδρα σου, 1-0 σε ουδέτερο. Αυτά είναι στο τελικό. Συναντηθήκαμε στο ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο, ο Μπάουκ έχει προκριθεί τις τελευταίες φορές, είναι η πραγματικότητα αυτό. Αλλά όχι με νίκη. Στη μία είναι με τον Γκαρσία και τον Χαβίτο που ο Κάκος δεν είδε. Ναι, γιατί εσύ είπες για το goal offside. Όχι πάλι. Που ο Γκαρσία πάει να κόψει τα νιάτα στον Χαβίτο, αλλά ο Κάκος ήταν ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Απλά η λεπτομέρεια είναι ότι στο χώρο του κέντρου είναι μόνος του ο Γκαρσία και ο Χαβίτο. Ο αμυστή, ο αμυστή. Και δεν με κέρδισες πάλι. Στα πέναλτι κέρδισες. Γιατί στον επαναληπτικό ο Παμπορίδης δεν δίνει πέναλτι στον Κόκε. Όταν επιγκαγκάτσι, φίλε, η διαιτησία έπαιζε 100-0. Ο Παμπορίδης. Φίλο μα, εδώ στο κέντρο. Θέλω κάτι με έχει καλύψει. Προπονητή χάντμπολ. Πραγματικά. Προπονητή χάντμπολ. Και μάλλον με του συμπεράτε εκεί πέρα του έλεγε τέτοια. Ότι είναι ΠΑΟΚ και τέτοια. Φίλο ο Δημήτρη, νομίζω ότι στο ΚΑΣ τα υπομνήματα κατατίθονται πριν την εκδίκαση. Σωστό. Έτσι οι δικαστέ είναι ενημερωμένοι για τι θέσει των αντιδίκων. Α, για το συντομία λέει αυτό που είπαμε. Ναι, κάτι γιατί. Πριν την έναρξη τη δίκη, στα ελληνικά δικαστήρια γίνεται το αντίθετο, να μα ενημερώσει αν είναι ο Χρήσαντο. Είσαι ειδικός στα νομικά. Ειδικός στα νομικά. Κάτι που δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Μπορώ να το ψάξω όμως και να σας πω. Ο Πολατιάν, ρωτάει ο Αλέξανδρος. Ο Πολατιάν ήταν σε παιχνίδι πρωταθλήματος ΠΑΟ Κάρης και δεν έχει βγάλει κόκκινη κάρτα στο Βιτόλο για ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στο Βιερίνα. Του έχει βγάλει κίτρινη. Που το έσπασε το πόδι. Δεν το έσπασε το πόδι. Το διέλυσε. Άκου λίγο. Ο Πολατιάν λοιπόν έβγαλε κίτρινη κάρτα. Του το έσπασε το πόδι λοιπόν, όπως λες, σε μια φάση αυτή που είναι στα όρια της κόκκινης. Κόκκινη, εγώ θα σου πω. Στα όρια της κόκκινης. Κόκκινη. Θρηματισμένο πόδι. Κόκκινη. Ο Σταυρίδης στο ΠΑΟ Κάρης, που ο Γεωργιάδης πάει και να σπάσει το πόδι του Γεωργιάδη, με βοηθό του τον έμιστο υπάλληλο της ΠΑΕΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Αυτό είναι. Ο Σαραϊδάρης δώσανε πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Έχει δίκιο. Ούτε παρατήρησε το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ δώσανε συμπέρασμα. Μπορεί να μην το είδε, Χρυσανθή. Ναι. Και ο Κάκος δεν έδωσε πάλι φάουλ. Ο Πολατιάν τουλάχιστον έδωσε κίτρινη κάρτα. Σωστό. Έχει δίκιο. Κίτρινη κάρτα. Και εσύ για να επιβραβεύσει μετά αυτό που πήγε να σπάσει το πόδι του Βιερίνια,
μετά από 6 μήνες τον πήρε στην ομάδα σου. Το Βιτόλο. Πω. Ή μήπως όχι. Στέριο. Και πανηγυρίζατε κιόλας. Και μετά σας παράτησε για να πάει στον Παναθηναϊκό και τον βρίζατε. Και αυτόν. Στέριο. Προδότης. Η ιστορία, αυτός, όταν, αυτός γράφει, η ιστορία όταν γράφει, να ξέρεις, είναι ξεκάθαρη η αλήθεια. Λέτε ένα πράγμα και παρουσιάζονται 10 πράγματα που είστε ένοχοι. Όπως αυτά που περιέγραψα. Οπότε αφήστε το καλύτερα. Μην προσπαθείτε να αποδείξετε κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Με διαιτησία πάω Κάρης, είστε ευνοούμενοι όσο δεν πάει. Και το μόνο που μας λέτε είναι για τον Σπάθα, ο οποίος δεν έχει δώσει μια κίτρινη στον αυτή. Και έχετε κάνει βιντεάκι για κίτρινες. Για κίτρινες έχετε κάνει βιντεάκι. Σε εμάς που έπρεπε να λήξει 5-0 έπρεπε να λήξει εκείνο το παιχνίδι. 5! Σουτ δεν έκανε. Μάλλον έκανε ένα ο Ίβιτς το 86. Ένα σουτ από τα 400 μέτρα. Σε όλο το μάτς δεν έκανε σουτ. Κάποιον που δεν αυτό, φτάνει Κώστα, φτάνει τόση ώρα. Δεν έχει να πει κάτι για την διαιτησία του Σπάθα, δεν έχω να πω κάτι στο θέμα αυτό. Oh. Θα διαβάσω ένα θέμα. Ναι. Σέρβικο δημοσίευμα. Σέρβικο. Νομίζω θα. Κώστα, φτάνει τόση ώρα, αγόρι. Όχι, πουλάει. Μας κούρασε. Θα αρέσει στο φίλο μου τον Κώστα. Ναι. Που έχει μια αδυναμία στον Πρίγιοβιτς. Όπα. Βέβαια. Λένε λοιπόν οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι ότι έρχεται στον Πάοκ. Ότι ο Πρίγιοβιτς απέρριψε την πρόταση του Ερυθρού Αστέρα. Γιατί περιμένει τον Πάοκ. Δεν του είπαν ότι έχει financial fair play στον ΠΑΟΚ. Του το είπαν ή δεν όχι. Δεν έχει financial fair play. Πώς δεν έχει. Δεν έχει μπαν δηλαδή, ρε φίλε. Το μπαν δεν έχει, αλλά μεταγραφές δεν έκανε. Σαν να έχει είναι. Τι να το κάνω. Ότι δεν έχει financial fair play. Ενώ δεν κάνει μια μεταγραφή. Δεν έκανε και μια μεταγραφή. Εκτός αν έχει μπαν και δεν μας το λες. Γιατί το Γενάρη δεν έκανε ούτε μία μεταγραφή. Η καραμέλα για τον γκολ σε τελικού. Έκανε μισή ρε χρήσατε και θα ναι, έχει μια ιστορία στην πλάτη σου. Εγώ με μπαν έκανα. Έχει τη εθνική του χρόνου. Ποιο θα αν δεν δικαιωθεί. Ποιο δεν θέλει. Αν έχει το μπαν του χρόνου με 15 παίκτε. Θα πληρώσει αγόρι μου. Θα πληρώσει ο Καρύ πάμε στη χειρότερη. Θα πληρώσει. Έχει λεφτά. Θα πληρώσει. Η τιμωρία δεν είναι γιατί δεν είναι απληρωτή η εργαζόμενη. Είναι γιατί έγραψε στη FIFA. Εκεί που δεν πληρώνει. Σε ενημερώνω λοιπόν και το είπα γιατί το είχα αποκαλύψει εδώ στην εκπομπή ναι. Ότι εκείνο το πράγμα εφόσον πληρώσει το συστόν και αυτούς εδώ πέρα και άρθει από εκεί δεν είπε, είναι με αναστολή του Ντουρνισάη. Δεν ακούτε όμως. Να πληρώσετε τότε. Γιατί δεν πρόκειται. Μα FIFA. Λέει ο φίλος ο Νεκτάριος. Η καραμέλα για τον γκολ λέει σε τελικό σας το πάρουμε λέει χωρίς γκολ και στα πέναλτι. Ο Πολατιάν πρέπει να ήταν στο μάτς του Κυπέλου με το πέναλτι του Μάρκος Αντώνιο στον Κόκε. Όχι, δεν ήταν αυτός νομίζω. Δεν ήταν ο Πολατιάν. Δεν ήταν αυτός νομίζω. Ο Παμπορίδης ήταν. Δεν ξέρω, έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Ο Πολατιάν ήταν σίγουρα στη φάση αυτή με τον Βιτόλο και τον Βιερίνια. Που έδωσε κίτρινη και όχι κόκκινη. Μάλιστα. Ο Άρης έχει να χάσει από τον ΠΑΟΚ από τον Νοέμβριο του 18 και έχουμε καλοκαίρι του 20 πελάτες. Ποιος το λέει αυτό? Ένας Αριανός. Εσύ πες ότι δεν ισχύει αυτό. Συγχαρητήρια. Τι έχει, λέτε, έχει να χάσει. Ξαναπέστο τον... λίγο, ξαναπέστο. Ο Άρης έχει να χάσει, λέει, από τον ΠΑΟΚ από τον Νοέμβριο του 18 και έχουμε ένα καλοκαίρι του 20 πελάτες. Από τον Νοέμβριο του 18. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, 1,5 χρόνο είναι αυτό. 1,5 χρόνο. Πόσα μάτσα. Τεράστιο δηλαδή. Πόσα μάτς. Τέσσερα. Τέσσερα μάτς. Και μιλάνε. Στην παντοκρατορία του, ΑΕΠ την Ταμπλούχη. Στην καλύτερη περίοδο τη ιστορία του, τον Άρη δεν τον έχουν κερδίσει. Είναι αφού Άρης είναι το θετικό. Αλήθεια είναι αυτό. 100%. Και έχει για χρόνια. Έτσι. Λοιπόν. Χρήσατε, εγώ το έχω πει με πολύ αγάπη σε φίλους μου. Ναι. Το λέω και σε ένα για ακόμη μια φορά και τελευταία. Ευχαριστώ. Χαρείτε όσο μπορείτε αυτή την εποχή. Γιατί σε 3-4 χρόνια πάλι στη Β' και στη Γ' θα είσαι. Στέριο. Αν εφαρμόζονταν οι νόμοι, θα έπρεπε ήδη να είσαι εσύ. Σωστό. Δεν εφαρμόστηκε, υπήρξε τροπολογία. Σωστό. Έτσι, ναι, θα πέφτω εγώ και θα μείνει και στα δύο αθλήματα. Και στα δύο αθλήματα σώθηκε. Έπρεπε να πέσει. Με κυβερνητική παρέμβαση. Αν δικαιωθώ στο ΚΑΣ, Χρήσανθε, μπορεί να πάρει την τροπολογία. Να την κάνει ένα μασούρι. Κάνει λάθο. Θα είχε πέσει και στο ΚΑΣ θα πήγαινε για άλλο πράγμα τώρα. Ναι. Για άλλο πράγμα θα πήγαινε. Γιατί είναι άλλο. Για να σωθεί. Είναι λοιπόν, άλλο πράγμα. Το ένα πω, λοιπόν, στο, και άλλο το άλλο. Το δικό σου ύφο. Ναι. Εντάξει, και αυτό που λες για την τροπολογία. Αν δικαιώσει το ΚΑΣ τον ΠΑΟΚ ναι. Και πει ότι δεν υπάρχει ούτε επιρροή, ούτε κυριαρχική επιρροή, ούτε ναι. Πολιτική, ούτε τίποτα, ναι. Μπορεί να πάρει την τροπολογία του αγαπημένου σου πρωθυπουργού. Για εσά ευρώ. Κάνει ένα μασουράκι. Εσάς ευνόησε. Α, ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά να σου πω κάτι. Αν δεν το κάνει, γιατί τα ίδια μας έλεγες και πριν τις αποφάσεις στα δικαιοδοτικά ξέρω, όργανα. Περιμένω, Χρήσανθε. Ναι, περιμένω. Αλλά πριν τις αποφάσεις στα δικαιοδοτικά όργανα έλεγες ότι αν τιμωρηθώ από το πρωτοβάθμιο της Λίγκας και από τη δευτεροβάθμια της ΕΠΟ, να πέσω. Δεν θα ξαναπούμε τα ίδια, Χρήσανθε. Τα έχουμε 50 φορές. Μετά το γύρισε όμως, δεν πήγε στην ουσία. Άμα δεν πήγε αυτή το σκάσ. Δεν είναι η αλήθεια. Μπήκε μια χαρά στην ουσία της υπόθεσης. Και γι' αυτό ήδη οι δικαστές αφού ότι δεν μπήκε, μπήκαμε στην ουσία. Αφού δεν μπήκε, αφού δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, για ποιο λόγο αλλάξατε 10 πράγματα, η Ξάνθη.
και δεν τα άφησε ίδια. Για ποιο λόγο? Για να μην έρθει ο Ολυμπιακός του χρόνου και πάλι ταλαιπωρεί στην Ξάνθη και τον ΠΑΟ. Γι' αυτό. Γιατί είναι ταλαιπωρεί, αφού δεν έχει μπει στην ουσία, αφού δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μπορεί να βάλει ο επόμενος Αυγενάκης άλλο κουμπάρο του και άλλα μέλη της Επιτροπής που κατηγορούνται για 10 πράγματα και να έχουν πάλι την ίδια ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή όντως να υπάρχει πολυδιοκτησία εδώ. Γιατί δεν εμφανίζει το Καλπαζής να μας το πει. Πάρω τηλέφωνο. 6948. Δεν νομίζω ότι έχει ελληνικό. Μόνο ρώσικο έχει. Ή κυπριακό. 0-49. Πάντως, ακόμα και αυτή η στημένη επιτροπή χρήσατε. 90. Δεν είναι στημένη η επιτροπή. Στέργιο. Στέργιο, δεν είναι στημένη η επιτροπή επειδή έβγαλε απόφαση εναντίον σου. Στημένη είναι η προπαγάνδα που αναπαράγεται. Ακόμα λοιπόν και αυτή η επιτροπή του Αυγενάκη με τους κουμπάρους. Δεν είναι το Αυγενάκη. Η επιτροπή είναι σε 70% ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή που ξεφωνίζει ο ΣΥΡΙΖΑ του έχει βάλει. Ο Αρκούδης του Αυγενάκη. Ο Αρκούδης είναι του Αυγενάκη. Όχι, είναι ο κουμπάρος του και δύο του Πειραιά. Πόσοι? Δύο. Τέσσερις ψήφισαν όμως. 4-1 έχασες. Και λέγατε ψέματα ότι είναι 3-2. Ακόμα λοιπόν και αυτή η επιτροπή στημένη. Ναι. Δεν είναι στημένη. Δεν είναι τίποτα για πολιτική ουσία. Είπε μια κυριαρχική επιρροή γιατί πήγε η Μαρούπα και από το κινητό της κατάλαβε και ήταν κινήτσα στην Τουρκία και οι πράκτορες. Καλά, αυτά είναι τα γύρω-γύρω που λέτε. Αυτό για να φύγει από την ουσία του θέματος. Αυτή δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι. Ακόμα και η επιτροπή αυτή δεν βρήκε πολιτικοσία. Βρήκε κυριαρχική επιρροή. Με τις λέξεις θα παίζουμε. Με τις λέξεις, έχετε χτίσει ολόκληρο αυτό το κοτόδι. Βγάλεσε παρακαλώ, τα transfer από τον ένα λογαριασμό στον άλλο, γιατί αυτά λέτε ότι είναι κακώς. Τα πήρανε με λάθος τρόπο. Εσύ με τον μπαν Χρήστα δεν θα μιλάς για transfer. Γιατί? Γιατί έχεις μπαν γι' αυτό. Από πού έχω μπαν? Από τη FIFA. Για ποιο πράγμα? Για transfer. Για τα παλιά. Έχεις πάντως. Να ξαναγυρίσουμε πάλι. Ναι, εγώ γιατί τα transfer μου είναι κανονικά και κρυστάλλινα. Πώς σου φαίνεται δημοσίευμα σημερινής εφημερίδας που λέει. Από γράφει, μάλλον είναι τη ΑΕΚ ή τη ώρα. Επικίνδυνη τακτική του Άρη με τη δημιουργία κλίματος κατά τη ΑΕΚ. Επικοινωνία. Τι κλίμα κάνετε κατά τη ΑΕΚ, ρε? Πού να δεις τι θα γίνει όταν έρθετε. Εσείς που πάτε και πιάνετε τα. Από πότε η Super League έγινε υγειονομική επιτροπή, γράφει ο καλός φίλος και συνάδελφος. Δεν θέλει κόσμο. Απίστευτη προσπάθεια του Όσου Φουπού να δημιουργήσει εντυπώσεις για ένα θέμα που αφορά καθαρά την κυβέρνηση. Επικίνδυνη τακτική του Άρη με τη δημιουργία κλίματος κατά τη ΑΕΚ. Δεν θέλουν κόσμο, ε. Μπήκανε μέσα, κοπανίσαν τον γυμναστή, πήγανε στο διαιτητή, ορμήξανε, κάνανε όσα κάνανε και λένε κλίμα κατά. Δεν αντιλαμβάνονται τι θα γίνει εδώ πέρα. Ναι, αλλά ο πρόεδρος σου, από ό,τι διαβάζω και στα μηνύματα εδώ, μετά είπε ότι δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Είπε ότι με έβρισε. Με έβρισε, εντάξει. Ναι, και ήσουν μπροστά, εσύ. Είσαι ανόητος. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54222 έχετε ακόμα 20 λεπτά για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 65 ευρώ από το Opticon Express. Όσοι στείλετε μήνυμα 50 ευρώ πούτρα δωροπιταγή. Πάμε προς το τέλος, παρέα με το θρακιωτικό ΟΖΟ 7 και το θρακιωτικό τσίπουρο Εωθινών. Το ΟΖΟ 7, ένα μαλακό γλυκό πιωτό ούζο με απαλό άρωμα. Παράγεται με την παραδοσιακή θρακιωτική συνταγή, κερδίζει εύκολα φίλους με την ποιητική και γλυκιά γεύση του. Ενώ το θρακιωτικό τσίπουρο Εωθινών, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης, κυρίες και κύριοι. Από τρεις ποικιλίες ταφυγιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ή χωρίς γλυκάνες, ό,τι εσείς γουστάρετε, ζητήστε το και απολαύστε το. Μαζί μας και τα Φορόλ. Με δωράρες, 50 μεγάλα δώρα, ένα πεζό 208 το μεγαλύτερο όλων. Σκούτερ, ποδήλατα, κινητά, PlayStation, φωτογραφικές μηχανές, GoPro Hero 7, τριήμερα στο πήλιο. Όλα αυτά μόνο στα Φορόλ. Φορόλ.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Πάρε ένα μπαρονές αράμπικα 100% για να μπούμε στην κλήρωση, Κώστα! Βέβαια! Και καλείτε στο 2310-62-85-86 για να παραγγείλετε την κορυφαία πίτσα της πόλης, αλλά και μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιγλί και πιάτα ημέρας από 2:80 η μερίδα πίτσα Mr. Gold από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. 2310-62-85-86 για όσους μένετε στο κέντρο και για όσους μένετε φυσικά στα δυτικά. Μεσολογείο 2 Συσικές βρίσκεται η πίτσα Mr. Gold και έχετε ακόμα 10 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 65 ευρώ από το Opticon Express. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54222. Όσοι στείλετε μήνυμα, ακόμα και αν δεν κερδίσετε, κερδίζετε μια δωροπιταγή 50 ευρώ από τα Opticon Express. Είχα δύο μηνύματα για τον Πρίγιοβιτς, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Παιδιά, το συμβόλαιο του Πρίγιοβιτς είναι αστρονομικό στην άλλη τη ΧΑΤ. Δεν ξέρω αν είναι 4, 5, 6 ακριβώς τι γίνεται και τα μπόνους και αυτά κτλ. Οι Σέρβοι γράφουν ότι διαστόματος του προπονητή του Ερυθρού Αστέρα ήταν διατημένη η διοίκηση του Αστέρα να καλύψει ακόμα και το 40% του μισθού του Πρίγιοβιτς.
δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 2,5-3 εκατομμυρίων. Αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατό για να πείσει τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος λέει έχει απορρίψει και πρόταση της Σπαρτάκ Μόσχα για να έρθει στον αγαπημένο του ΠΑΟΚ. Θα έρθει. Κώστα, αν θέλει να έρθει, μπορεί να πάρει ένα συμβόλαιο της τάξης των 800.000. Ναι, θα... ένα εκατομμύριο θα πάρει. Ένα εκατομμύριο. Τα 6 που περιθάλλει κάτι, θα τα παίρνει. Είναι χρήματα που ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να δώσει πλέον σε κανέναν. Υπάρχει μια ωραία συνέντευξη του Λαμπρόπουλου, του Βασίλη, του πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Πλέον παίζει στην Πόχουμ ο Λαμπρόπουλος. Θα έρθει στον Άρη. Για το γκολ του Βαρέλα, εύκολα, το προπέρσινο που στήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και τελικά ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να απαντήσω, λέει. Η αλήθεια είναι πως αν υπήρχε VAR, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο δύσκολες φάσεις που έχουν υπάρξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάποτε λέγανε ότι είναι σίγουρα offside. Σίγουρα. Κοίταξε, και με το VAR όμως, πάλι η ΑΕΚ θα έλεγε ότι δεν είναι και ο ΠΑΟΚ θα έλεγε. Εγώ απλά το λέω γιατί τότε παίξει τη ΑΕΚ ήταν βέβαιη ότι ήταν offside. Εντάξει, τι θα πούνε, ρε Στέργιο. Δηλαδή, πρωτάθλημα πέρασε. Δύο χρόνια μετά, ναι, δεν ξέρω, μπορεί να μην ήταν κτλ. Τράνσφερ από λογαριασμό του ΠΑΟΚ της Ξάνθης για να μιλάτε για πολιτικτησία εσείς και τα κόκκινα αφεντικά σας. Όσο και να τσιρίζετε, δεν υπάρχουν, λέει ο Αλέξανδρος. Τι είπε? Τράνσφερ δεν υπάρχουν. Τι λες, φίλε? Τι λες? Από ΠΑΟΚ της Ξάνθης δεν υπάρχουν. Από ΠΑΟΚ της Ξάνθης δεν υπάρχουν. Υπάρχουν από τον Καλπαζίδη στη Δημέρα, ναι, και από τη Δημέρα στο. Και θα κρίνει λοιπόν το ΚΑΣ αν υπάρχει κυριαρχική επιρροή ή όχι. Ποιο κοπάνει σε αυτό? Αφού ο πρόεδρος του δεν είπε κάτι τέτοιο στην επιτροπή που τον κάλεσαν για κατάθεση. Κοπάνι, έπιασε ο Μελισανίδης τα γκογκόλια του βοηθού, φίλε. Αυτό είναι διακοπή. Δεν με νοιάζει τι έκανε. Όχι, ρωτάμε, ρε φίλε. Έχει διακοπή και 0-3. Ναι. Αυτό είναι το μάτς. Άσε με τον Καρυπίδη τι έγινε. Φοβάται το Καρυπίδη στο Μελισανίδη, όπως το φοβόταν οποιοδήποτε Καρυπίδη στον οποιοδήποτε Μελισανίδη, και δεν είπε ότι τον δίρανε. Ή δεν θέλει να το πάει στα άκρα. Με το διαιτητή, πες μας τι έγινε. Να έπαιρνε ένα αρένα rapid και να πήγαινε η καρφή στο Μελισανίδη. Είχαμε πάρει. Δεν είναι αχωρικός μας ακόμα. Τώρα, άμα έρθει όμως που έχουμε αρένα rapid, έχουμε πάρει ολόκληρες καρτέλες, θα έρθουν την άλλη Τετάρτη. Τώρα θα έρθει μεταφιεσμένος ο Μελισάν. Γιατί πρέπει να είναι στο κλάνο Βικελίδης. Θα του κάνουμε θερμιδομέτρηση. Υπάρχει σφαγή της ΑΕΚ. Πρέπει ο πρόεδρος να προστατεύσει την ομάδα του. Ελπίζω να μπουν ξένοι διαιτητές. Αυτό ελπίζω εγώ. Να είναι ξένοι διαιτητές. Πώς θα μπουν ξένοι, ρε παιδιά? Γιατί πώς θα μπουν? Αφού έχει Κανταρίνα. 30 χώρες, Κώστα. Βέλγιο, τέτοιο και Ολλανδία. Αυτά, ναι, μπορούν να έρθουν κανονικά οι διαιτητές. Και Κανταρίνα να παίξουν κατευθείαν μια μέρα. Κανονικά. Ας έρθει ένας Ολλανδός που δεν έχει. Έρχονται, Κώστα. Έρχονται κανονικά. Στην Ολλανδία δεν έχει πρωτάθλημα και στη Γαλλία δεν έχει πρωτάθλημα. Αυτό λέμε. Να πάρουν ένα ωραίο μεροκάμα του. Ένας από αυτούς. Και στο Βέλγιο. 50-50. Και στο Βέλγιο. Και στο Βέλγιο δεν έχει. Και παντού Τετάρτη είναι. Να σφυρίξουν 50-50. Τετάρτη. Να πάρουν ένα ωραίο μεροκάμα του. Να ζήσουν το μύθο του στην Ελλάδα. Come to me για να τη βρεις. Γιατί οι Έλληνες διαιτητές πολύ απλά δεν. Όχι μόνο τώρα, γενικότερα και στο μέλλον. Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, η μισή είναι ανίκανη και οι άλλοι μισοί φοβούνται δικαιολογημένα ή όχι. Εντάξει. Αυτό λέμε κι εμείς. Γι' αυτό να έρθουν οι ξένοι. Κώστα, θα μας έρθει κάτι, αποκαλύψε τον μπάσκετ. Πριν από λίγο. Παραπέντε είναι. Για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή αύριο ξεκαθαρίζει. Ωραία. Πάμε στο μπάσκετ. Πριν από λίγο ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης ότι ολοκληρώθηκε η εξιχνίαση της υπόθεσης Μαρκέλας με την ταυτοποίηση 33χρονης, η οποία συνελήφθη και η οποία άλλαξε, λέει, τα εξωτερικά της χαρακτηριστικά. Ναι, ενώ είχε μαλλιά, ξύρισε το κεφάλι της. Ναι, εξιχνιάστηκε, τι έγινε δηλαδή? Εξιχνιάστηκε σημαίνει ότι συνελήφθη ο. Ταυτοποιήθηκε, μάλλον, λέει η ανακοίνωση. Ναι. Και ότι παίρνει η υπόθεση στο δρόμο πλέον της δικαιοσύνης. Όπως φαίνεται να έχει πολύ ψωμί ιστορία. Κατηγορείται η 33χρονη για αρπαγή και βιασμό. Ναι, αρχικά έχει βγει πως δεν υπήρχαν σημάδια κακοποίησης του παιδιού. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από λίγο 33χρονη που κατηγορείται ότι άρπαξε 10χρονη Μαρκέλα. Αυτή η ίδια δηλαδή. Την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι με τη συνοδεία αστυνομικών και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, διαβάζω από το rthes.gr. Οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο από πλαϊνή είσοδο για να περάσει την πόρτα του εισαγγελέα για να τις ασκηθούν οι ανάλογες διώξεις. Η γυναίκα περιμένει έξω από την πόρτα του εισαγγελέα φορώντας μια γκρι φόρμα με κουκούλα. Γύρω της υπάρχουν αστυνομικοί. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορείται για πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου, βιασμό σε συνδυασμό με γενετήσεις πράξης παρουσία ανηλίκων ή ενώπιον του. Τι ανακοίνωσε η αστυνομία? Εξιχνιάστηκε η υπόθεση αρπαγής ενέλικης μεδαπής, ταυτοποιήθηκε ως δράστηδα 33χρονη μεδαπή, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Κατερίνης. Η συλληφθήσα παρακρατούσε την ενήλικη χορηγώντας της ναρκωτικές ουσίες
σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς. Προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές, προέβη σε αλλαγές του παρουσιαστικού της. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκε μεταξύ άλλων ρουχισμός που φορούσε κατά την αρπαγή του κοριτσιού. Ως προς το χρονικό, η 33χρονη με σιβρινές ώρες 11/6 προσέγγισε την ανήλικη και αφού την εξαπάτησε, την έπεισε να την ακολουθεί σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπου μεταξύ άλλων της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες μέσω ανάμειξής του σε ρόφημα. Με σιβρινές ώρες 17/6 39χρονη εντοπίστηκε στην Κατερίνη και σε έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή της ναρκωτικά δισκία, οπότε και συνελήφθη. Δύσκολη ιστορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλληφθήσα λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα κάλυψης απόκρισης των μετακινήσεών της, ενώ πραγματοποίησε αλλαγές στο παρουσιαστικό της προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή. Βρέθηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός σε έρευνα σε κάδο απορριμμάτων και στο διαμέρισμά της. Το τμήμα χειρίσης και το τμήμα ασφαλείας Τούμπας Τριανδρίας αποκινούμε το τμήμα αναζητήσεων και την υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Προσοχή στα παιδάκια σας. Οι εποχές δεν είναι καλές γενικότερα. Και να πούμε και μπράβο στην αστυνομία για να λέμε και τα μπράβο, γιατί μια δύσκολη υπόθεση εξιχνιάστηκε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, να μην λέμε τα αρνητικά. Ο βιασμός δηλαδή είναι από αυτήν. Δεν ξέρω. Τώρα μην μπαίνει σε τρεις λεπτομέρειες. Να σεβαστούμε λίγο όσο μπορούμε να σεβαστούμε την υπόθεση. Απλώς δεν είναι μια απλή ιστορία από ό,τι φαίνεται. Και όλοι εμείς που βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού να τις βγάλουμε. Και το λέω για τον εαυτό μου τώρα, γιατί ακόμη πρέπει να πάω να τη βγάλω. Τη μία την έβγαλα. Τότε που κάναμε όλοι κοινοποιήσεις όταν είχε εξαφανιστεί το παιδί και βάλαμε φωτογραφίες. Τώρα πρέπει να τις βγάλουμε, παιδιά, αυτές τις φωτογραφίες από τα social media. Και λίγο να το ηρεμήσουμε το θέμα. Λοιπόν, για μπάσκετ. Τι για μπάσκετ. Απλά να θυμίσω. 5 λεπτά για το γυαλί ηλίου οι τελευταίοι. FM και ενώ. Ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Ένα γυαλί ηλίου από Opticon Express. Όσοι στείλετε δωρεπιταγή 50 ευρώ. Ο Μυροφορίδης για νέος τεχνικός διευθυντής στο Βόλο με τις ευλογίες του νέου επενδυτή. Του Ποκοπίκου. Ο Δημήτρης Χιρίδης εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αγορά του ψηφιακού πακέτου των πτωχών του Βόλου. Χιρίδης. Ο επιχειρηματίας με έδρα το Βέλγιο. Κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Εμένα δεν μου λέει. Βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις προκειμένου να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης της Θεσσαλικής ΠΑΕ. Μύρο. Χωρίς πάντως να υπάρχει παρόμοια τελειωμένη συμφωνία. Για πες ο Χιρίδης, σε ποιες ομάδες ήταν. Δεν ξέρω. Το deal, υπάρχει πιθανότητα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες Sport DNA, εκτός από τον άλλο παίκτη του Πανιωνίου της Καλαμάτας και του ΑΟΧ Χαλκίδας, τον Δωρή Ζάκα, που θα είναι στο team των άμεσων συνεργατών, να υπάρχει και ο Παύλος Μυροφορίδης, ο άλλος τεχνικός διευθυντής του Άρη, του Ηρακλή, του Απόλλωνας Μήνης και της Λαμίας. Πες το Χιρίδη που ήταν. Για τον συγκεκριμένο ρόλο και στο Βόλο, που η ομάδα περάσει στα χέρια του Δημήτρη Χιρίδη. Πες και από τον Απόλλωνα, νομίζω. Καλαμαριάς. Παιδιά, μήπως ήταν Γιώργος εκείνος. Και Δεσαϊκό νομίζω ήταν. Και... Καλά. Πάτα Δημήτρης Χιρίδης. Για Πασαϊκό ήταν απάντηση. Πέρασε από όλες τις ομάδες και είχε μεγάλη επιτυχία. Μπάσκετ. Δεν προχωράει υπόθεση. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν προχωράει υπόθεση μεταβίβαση των μετοχών. Χρήσανθε στην ΚΑΕ Άρης. Ενώ ήταν τελειωμένο να περάσει, δεν φαίνεται να προχωράει. Είδε. Ο κύριος Γουλιέλμος επιμένει στο να είναι 10 άτομα που θα δοθούν οι μετοχές και όχι 18. Λοιπόν, τι πρόβλημα είναι αυτό. Βρήκε μια αφορμή για να μην το δώσει. Ναι. Εγώ λέω σε αυτούς που είναι στην ΚΑΕ Άρης τώρα. Τη λίστα των 18 την έχει στα χέρια του. Να πετάξουν τα κλειδιά στα μούτρα. Πάρε την εταιρεία δηλαδή. Πάρε την εταιρεία. Ναι. Και την πάρω. Ναι, την παίρνω. Εντάξει, την παίρνω. Ωραία. Δρόμο το γραφείο. Θα βρω εγώ λύσεις. Δρόμο από το γραφείο. Θα βρω λύσεις. Δύσκολα. Λοιπόν. Όταν πάνε οι άλλοι μετά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τρενάρουν ζητήματα σημαντικά, κυρίως όσον αφορά την ικανοποίηση των κριτηρίων συμμετοχής για το επόμενο πρωτάθλημα. Υπάρχει το θέμα της εγγυητικής, υπάρχει το θέμα ότι πρέπει να γίνει μια ομάδα. Mm. Έτσι, πέρα από τα υπόλοιπα. Ναι, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν ομάδες. Σωστό, κανείς δεν έχει ομάδα, αλλά τέλος πάντων κάτι κάνουν, ρε Χρυσάνθε, μιλάνε. Ποιοι? Ο Πάκο, ποιο μιλάει? Με τους πρώην. Με τον Λαζάρο για να δώσει τα λεφτά. Με τον Χάτσερ. Ωραία συνέντευξη που και τον Κώστα. Όσοι δεν έχουν δει, να τη δουν στο Basket Plus. Πιανού. Τέλειες ζουρνατζίδικτες. Ναι, ναι, ωραία. Γιατί δεν τη βάλαμε να παίξει εδώ. 3 ώρες και 10 λεπτά. Και τι έκανες? Εκτί δεν βάλω 3 ώρες και 10 λεπτά. Όχι, να κάνεις 10 λεπτά τα καλύτερα. Και τι είμαστε εμείς εδώ, φερέφωνο του Basket Plus. Σωστό. Αύριο να παίξει. Εμείς βγάζουμε δικά μας θέματα. Λοιπόν, δεύτερη είδηση. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι σε λίγες ώρες ο κορυφαίος παράγοντας όλων των εποχών στο ελληνικό μπάσκετ, ο Γεώργιος Βασιλακόπουλος. Ο οποίος θα έχει συναντήσεις. Δεν γίνεται αυτό. Τι γελάτε, ρε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλά, τουλάχιστον δίνει καλά λεφτά. Άποψή σας. Δεν δίνει τίποτα, Χρυσανθέ. Μακάρι να έδινε. Για τη φανέλα.
Λοιπόν, εννοείται. Λοιπόν, θα έχει συναντήσει με προέδρου των ενώσεων τη Ωραία Ελλάδα. Και τον Κώστα Κούση. Δεν θα πάω. Δεν είμαι πρόεδρος. Όχι, η συνάντηση γίνεται σε, δεν είσαι πρόεδρος, σε πριβέ κύκλο και για λόγους ασφαλείας λόγω των πρωτοκόλων των υγειονομικών. Ή μήπως γιατί όχι, γιατί άμα τον καταλάβουμε να δεις θα γίνει. Όχι, θα γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο. Στο Μακεδονία Παλάς. Όχι. Θα γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο και θα είναι μόνο η πρόεδρη των ενώσεων εν όψη των θεμάτων της αναδιοργάνωσης των πρωταθλημάτων. Κορνήλιος. Έλα ρε Κορνηλιάρα. Κορνηλιάρα. Έστελε ρωτήστε στο Κορνήλιο στον τέλειο. Κορνηλιάρα, Κόρνι Τόμψον, γίγαντα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση. Ωραία. Είπατε για την παρέτηση του προέδρου της ΕΣΚΑΒΔΕ, του κ. Νικάκη. Καλά τα είπε. Που μάλωσε με το Βασιλακόπουλο, λένε πρόεδρε. Κάποια δημοσιεύματα. Στην ανάλογη συνάντηση με τους προέδρους των νοτίων ενώσεων. Για τον Γουλιέλμο πάντως υπάρχει άρθρο Γκάτζιου Κώστα με τίτλο Επικίνδυνα παιχνίδια. Στο All About Aris. Διαβάστε εκεί τον έτσι. Αντώνη. Και επειδή πολλοί κόσμοι αγωνιάζουν για τον μπάσκετ τη νέα σεζόν, δηλαδή ο κόσμο είναι ανάστατο, να πω εγώ ότι Τζάμπολ θα έχουμε στο κύπελλο Ελλάδος το Σεπτέμβριο. Να το. Πρωταθλήματα τον Οκτώβριο, παιδιά. Πότε όμως. Επίσης, Κώστα, αυτό που λες είναι εθνικό κατηγοριό. Να τελειώσω λίγο στο All About Aris. Θα το πει. Στο All About Aris έχει και άλλο κείμενο ο Αντώνη Γκάτζιο. Ναι, για διαβάστε. Επαφές με Ντραγκίσεβιτς Μιλόσεβιτς προχωράει για το Λιόπουλο. Να το. Αριανάρα, αγαπώ και παντού ακολουθώ. Άρα, Κώστα, έτοιμη ομάδα. Γίνονται οι επαφές. Ο κορυφαίος ρεπόρτερ μπάσκετ Άρη. Χρήσατε αυτά που είπα, τα διάβαζα από τον κορυφαίο ρεπόρτερ. Χρήσατε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 9. Γιατί λες όλο το χρήσατε, ρε. Την έχω απέναντί μου. Το 3. Το 3. Το 3. Λοιπόν, 1, 2, 3. Ειρήνη Ζαφυρίου. 1, 2, 3. 6, 4. Πήγα στην κυρία. Ειρήνη, συγχαρητήρια, θα ενημερωθείτε τη Μαρελίζ.